Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τρίτη σήμερα. Αλήθεια λες. 28 Ιουλίου. Και αρχίζει η Τρόικα. Χρόνια πολλά στην πριγκίπισσά μου. Ω, να τη χαίρεσαι. Η μικρούλα μου. Έχει γενέθλια, γίνεται 3 χρονών. Τριών, ε, να τα καταστήσετε. Κοίτα εκεί, Άρης λέει. Ο Ανταριανάρα! Τι είναι αυτό πάλι. Ο Σκηνάς. Ωραία, Αβάντα. Άντε, Αργιανάρα, στο Sky τώρα! Ναι, ναι, τι τώρα, μια φωτογραφία έδειξε. Αυτή είναι Άρης η... Ναι, ναι, να γουστα... η κυρία. Η κυρία. Γίνε Άρης να γουστάρει. Είναι στην έκθεση πέρσι. Και τα μπλουζάκια αυτά τα δίνουμε. Γιατί, εδώ. Γιατί τον δείχνει τώρα, τι λέει, μήπως κάνατε καμιά ρύθμιση πάλι και λέτε τους άλλους κρατικοδίαιτους. Κρακ! Ναι, ναι, οχ, θέμα. Κρακ! Εντάξει, φτάνει. Άλλη μία. Την έχεις αυτή τη φωτογραφία έτσι αλλιώς. Την έχω, αλλά τώρα θα έχω και το Sky, φίλε. Ότι στο Sky έπαιξε και τα λοιπά. Μαργαρίτη, Σκηνά. Επιτυχία, το ναι. Έτσι, μόνο Άρης, μόνο Άρης. Θα δείτε τώρα ο Αλαφούζος θα τρελαθεί. Ναι. Ποιο? Ο Αλαφούζος. Ο οποίος τώρα ξαφνικά είναι καβάλα στάλογο εκεί που τον βρίζαν όλοι. Ξαφνικά τώρα έγινε ο δυναμικός πρόεδρος και το comeback και τέτοια. Έτσι. Η Λεωφόρος και αυτά. Η λοιπόν. Ουσία είναι ότι ο Καρυπίδης κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, κυρίες και κύριοι. Άντε πάλι. Κάλυψε τον μπαν. Εσύ τι. Τα είπαμε χθες αυτά. Τι τα είπαμε, η ανακοίνωση βγήκε μετά την εκπομπή μας. Τα είπαμε χθες αυτά. Χθες λέγαμε ότι θα τα καλύψει. Κώστα είναι έτοιμη. Η φανέλα. Η πόλη. με medium τη φανέλα. Ναι, ρε φίλε. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Συγγνώμη να πω κάτι. Τώρα, ναι. Πώς γίνεται ο ένας να φοράει large και ο άλλος να ζητάει extra large. Και είναι ίδιοι. Και σε ύψος και σε κιλάκια και. Και μου λέει κάποιος, λέει αυτός ότι θέλει κολλητή. Α, επειδή είναι... Ναι, για να ουκεά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ουκεά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, Χρυσανθέμη. Δώσε γυαλάκι. Με τα νέα όλων των ομάδων. 54-222 στο κινητό σας. Γράφετε μπροστά FM και NO ονοματεπώνυμο. Γυαλιά από την Opticon Express. Ένα μεγάλο δώρο και σήμερα από την εκπομπή. Στις 2:05 θα κάνουμε την κλήρωση. Συμμετέχετε όλοι και κερδίζει ένα το γυαλί. Όμως όλοι κερδίζουν και μια δωρεοεπιταγή 50 ευρώ. Δηλαδή, αλήθεια λες. Είτε ο ένας ο τυχερός θα κερδίσει το γυαλί αξίας 65 ευρώ και όλοι οι υπόλοιποι θα κερδίσουν από μια δωρεοεπιταγή 50 ευρώ για να πάτε στα Opticon Express και να πάρετε το γυαλί της αρεσκίας σας. Και το οποίο θα κάνει, ας πούμε, 65 ευρώ, θα δώσετε 15 ευρώ από την τσέπη. Λοιπόν, τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό, εύκολος. Και φτηνός πλέον. Έτσι. FM κενό, ονοματεπώνυμο γυαλιά ή διαγωνισμός ή Opticon Express και αποστολή στο 54-222 με χρέωση 62 λεπτά του ευρώ. Επίσης με τον ίδιο τρόπο στέλνετε τα μηνύματά σας για να εκφράσετε την άποψή σας. Επίσης μηνύματα στη σελίδα του Facebook του Libero μπορείτε και εκεί να επικοινωνείτε όσοι έχετε τη δυνατότητα μέσω ίντερνετ και βεβαίως και στην γραμματεία μας, αν θέλετε, κάποιος να ρωτήσει κάτι κτλ. Όχι για τον αέρα. Η γραμματεία μας να μην την πάρει. Δεν πειράζει. θα το σηκώσω εγώ, ρε. Μην μασάζε. Μην μασάζε. Εδώ ελβετικό, πώς το λένε, εργαλείο. Σουγιάς, Κώστα. Σουγιάς. Ο Κώστας ο Σουγιάς. Λοιπόν, μεταγραφολογία στο μπάσκετ συνεχίζεται. Μεταγραφολογία στο ποδόσφαιρο. Ένα όνομα είδε στον Μπάουκ. Άρχισε να βγαίνει και ένα όνομα. Μόνο Άρης κάνει μεταγραφή. Αφού έχει μπαν, ρε. Ποιο Άρης. Ποιο μπαν. Είχα μπαν. Θα έχεις ακόμα. Μέχρι την Παρασκευή θα ανακοινωθεί, θα λυθεί. Άρα δεν μπορείς μέχρι στιγμής. Κανένας δεν μπορεί μέχρι στιγμής. Γιατί? 3 Αυγούστου αρχίζουν οι μεταγραφές. Α, εντάξει. Κώστα. Καλά, κάνουν συμφωνία. Κάνουμε, έχουμε κάνει συμφωνίες εμείς. Κακλαμανάκης και επίσημα στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο δεν βλέπω. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, Κακλαμανάκης ο Κώστας Κακλαμανάκης. Χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι. Λοιπόν. Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης λοιπόν ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει καμιά ωρίτσα περίπου. Σε λίγο θα ανακοινωθεί ένας παίκτης ακόμη από τον Ηρακλή και θα κάνει έτσι ο Ηρακλής το 8-9. Δηλαδή στις τελευταίες 9 μέρες έχει ανακοινώσει 8 παίκτες. Όχι ψέματα. 9-9. Λοιπόν, και βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον μπασκετικό Άρη. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο Χρήστος θα μας τα πει όλα. Έτσι. Σε λίγο με τον Νίκη και με το Σίγμα. Και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ θα έχουμε σύνδεση αργότερα και με τα γραφεία του ΕΟΤ στη Χαλκιδική, στις Ποράδες, για να μιλήσουμε με το Στέργιο. Να μας πει τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, όπου όντως κυκλοφόρησε. Στις Ποράδες είναι. Ναι, έτσι είπε. Ωραία. Χθες. Πολύ ωραία. Στις Ποράδες είναι πολύ ωραίες. Βέβαια μου είπαν να πάω και είπα όχι. Στην Αλόνισο. Ιδίως.
Λοιπόν, αυτά εν ολίγης όσον αφορά στην. Οι Τούρκοι φεύγουνε. Πού φύγανε, γιατί πότε ήρθανε. Ερχόντουσαν. Ερχόντουσαν. Ναι, και μας είδαν και φοβήθηκαν. Ναι, καλά. Ιδίως αυτό. Ιδίως αυτό. Ναι. Λοιπόν. Μαζί μας είναι το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Ξέρουμε ότι. Και ξέρετε ότι τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται φυσικά. Ότι η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Ότι περνάτε την είσοδο στο καζίνο και σας μοιράζουν λαχνούς. Μην τους βάζετε απλά στην τσέπη. Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή έχουμε καθημερινές. Πέρα από τις καθημερινές κλήρωσεις μετρών, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή έχουμε και Lucky 7. Oh. Από 7.000 και κάθε μέρα, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή δηλαδή, 21.000 σύνολο, 7 ανακλήρωση. Μιλάμε για πολύ χρήμα όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό, μια μισή ώρα να ακούτε τα αυτάκια σας. Τι θα πει εκεί πέρα το ονοματάκι που θα σας φωνάξουν για να πάνε να πάρετε τα 7.000 εσείς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μια μισή ώρα, Κώστα. Η κλήρωση του Lucky 7. Μια χαρά. Η τύχη μπορεί να σας ανταμείψει, γι' αυτό να είστε στο καζίνο εκείνες τις μέρες, την ώρα που σας είπα, μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Τι παίζει, Κώστα, τον αέρα. Τίποτα, βλέπω το βίντεο της παρουσίας του Κακλαμανάκη. Του Κακλαμανάκη. Του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιονίκη. Ναι, με φανέλα του Λαυρίου. Του Κακλαμανάκη. Α, αυτό. Α. Αφού λέγανε δεν θα έρθει. Τελικά ήρθε. Έκλεισε. Κλεισμένο στην δεύτερη. Για Lucky είπαμε από Opticon Express. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54222. Ο μεγάλο περίπατο Κώστα. Τον κόβουνε, λέει κάτι τώρα. Τι μια πληρωρίδα στα οχήματα. Ναι, ρε φίλε, γιατί πολύ μεγάλο για περίπατο. Όπω αυτό με το ποδήλατο εδώ που κάνανε και στην Νέα Εγνατία και στην Παρασκευή. Χθε. Ανέβασε στο TikTok ένας φίλος, όχι ο Καλησπέρα Friends, ένας άλλος. Φίλος μου αυτός, ναι. Στον ποδηλατόδρομο και λέει επιτέλους εμείς οι ποδηλάτες και τα λοιπά να έχουμε τον ποδηλατόδρομο. Και ξεκινάει και τραβάει με το κινητό του. Και τον τρακάρουμε. 5 λεπτά, όχι, τραβάει με το κινητό τη διαδρομή. Ναι. 5 λεπτά, περίπου έκανε το τέτοιο γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα. 2-3 χιλιόμετρα. Και δεν έχει ούτε δεν ένα υπήρχε, ποδήλατο. Όχι, δεν υπήρχε ούτε ένα μέτρο. Χωρίς να έχει αυτοκίνητο πάνω στο ποδηλατόδρομο, άλλο με τη μούρη, ναι. Άλλο με αλάρμ, ναι. Άλλο κανονικά παρκαρισμένο. Ναι. Να παρκάρει εκείνη την ώρα που πηγαίνει αυτός, να είναι ένας μπροστά του, να βγάζει αλάρμ και να παρκάρει κανονικά στο ποδηλατόδρομο. Ελαδάρα. Να του λέει είναι ποδηλατόδρομος και να το απαντάει ο άλλος και τι έγινε. Ωραίο. Δηλαδή, λέει, και λέει, και σταματάει στο βίντεο, λέει, πολύ ωραία η βόλτα με το ποδήλατο και τα λοιπά, εκπληκτικά. Είχε φίλε στα 3 χιλιόμετρα 200 αυτοκίνητα. Όχι 5. Να πεις πήγαν και 5 αυτοκίνητα και το αφήσανε. Με αλάρμα, ας πούμε. Ήταν μόνο αυτοκίνητα. Ναι. Τίποτα άλλο. Ναι. Σου λέει τώρα εντωμεταξύ είχε κανονικά. Κάτω έγραφε ποδήλατα. Είχε διαχωριστικά αυτά τα κάτω που κόβουν το δρόμο από το ποδηλατόδρομο. Αυτά τα λίγο υπερυψωμένα. Χαμπάρι ο Έλληνας. Χαμπάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σου λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε. Του είπε ο άλλος και τι έγινε, του λέει. Δεν υπάρχει. Ναι, αλλά άμα πάει τώρα η τροχέα Κώστα και τα πάρει αμπάριζα όλα και τα γράψει, μπινελίκι. Και γράφουν για εισπρακτικούς λόγους, ναι. Και αυτά. Για ρωτήστε και... το φίλο μου το Μάκη. Το Μάκη. Το Μάκη το φίλο μου μια φορά στη Γαλλία που είχε πάει και τους πήραν ολόκληρο το αυτοκίνητο, το ενοικιαζόμενο. Τους το πήραν ολόκληρο. Ολόκληρο. Γιατί σταματήσανε, παρκάρανε σε γωνία, κάτι είχαν κάνει. Παρκάραν σε ένα τέτοιο που ή σε ποδηλατόδρομο νομίζω. Ναι. Σε γωνία που συνέδε ναι, ποδηλατόδρομο. Ναι, κάτι, ναι. Και... τους το πήρανε μέσα σε μισή ώρα. Και πήκε, μα, πήκε, πήγαμε πόκο, να πόκο. Φάμε και τα λοιπά. Μπιλιέτ, του σε, λέει. Και σε ένα ξενοδοχείο έψαχνε πάρκι μια φορά και το πάρκαρ και το πήρανε. Γενικά μην δίνετε αμάξι στα μάξι στο εξωτερικό. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Μήπως πρέπει να το βγάλω να μου πει για τον Ηρακλή, θα μας τα πεις όλα εσύ. Τελευταία φορά έχω που απογοητευτεί, βγήκε... Έχω απογοητευτεί. Πώς να μην έχεις απογοητευτεί με αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα μας πεις για τον Ηρακλή, πρέπει να κάνεις λίγο ρεπορτάζ. Βασικά πρέπει να βγάλουμε κάποιον Ηρακλή, ρε Κώστα. Θα βγάλουμε. Δεν έχουμε βγάλει κανένα από τον Ηρακλή. Βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα πριν φύγω, βγάλαμε τον κύριο Ποντίκη. Μας είπε τότε ότι ου και α. Τώρα φαίνεται ότι ή και ο. Ότι ο δεν είναι η. Ου και α, ο. Εντάξει τώρα, χωρίς λεφτά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει λεφτά, δουλειά δεν... πλέον στην Ελλάδα σε οποιοδήποτε θέμα. Συγγνώμη, πώς θα γίνει χωρίς λεφτά, τι, για την ψυχή της μάτσα το κάνουν, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πώς θα γίνει χωρίς λεφτά, καταρχήν που πας χωρίς λεφτά να κάνεις ομάδα. Τι ομάδα θα κάνεις χωρίς λεφτά, με τα ψέματα, με τα ψέματα. Πέρα από το αγωνιστικό budget, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να έχεις και 5 δεκάρες ας πούμε στην άκρη. Αυτό που δεν είπαμε χθες στην εκπομπή γιατί βγήκε αργότερα ήταν και την αναδιάρθρωση, oh. Έτσι.
ότι δεν υπάρχει αναδιάρθρωση και μάλιστα μπλοκαρίστηκε ολοκληρωτικά με αυτό, με την κίνηση που έκανε η Super League. Και παράλληλα, το πιο ανησυχητικό για όσους θέλαν την αναδιάρθρωση είναι ότι υπάρχει και χαρτί της UEFA, που βέβαια αυτό το χαρτί της UEFA δεν διέρευσε από την ΕΠΟ. Αν ήταν τίποτα για τον Άρη, για τον Ολυμπιακό κτλ., θα είχε βγει κατευθείαν. Σωστό. Το χαρτί αυτό που τους βάζει χέρι και τους λέει τι κάνετε, αναδιάρθρωση παρακάνετε. Δεν υπάρχει αναδιάρθρωση, δεν διέρευσε. Και αν κάνετε, θα πρέπει να είναι μελετημένη και από του χρόνου. Σωστό. Και βγήκε ο Χούμπελ και έκανε δήλωση, επειδή δεν βγάλα το έγγραφο της UEFA. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει και η επικοινωνία, έτσι που λέμε πάρα πολλές φορές. Αλλά ας πούμε το έγγραφο έγκρισης της Ριζούπολης, πάρτο. Το διαραίουν από την ΕΠΟ. Το έγγραφο της UEFA που είναι πολύ πιο σημαντικό και για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου, πουθενά. Βγαίνει λοιπόν ο Χούμπελ και λέει δεν υπάρχει καμία αναδιάρθρωση. Όπως επίσης βγήκε και η ΕΠΟ για τον τελικό. Ότι δώσαμε εντολή να γίνει μέχρι 3 Αυγούστου, γιατί μετά λέμε να ο Ολυμπιακός μη τα λέτε κτλ. Να λέμε την πραγματικότητα, παιδιά όμως. Σωστό. Βγήκε λοιπόν τη UEFA και είπε, εμείς δώσαμε εντολή να γίνει μέχρι 3 Αυγούστου. Εσείς γιατί το ορίζετε 30 Αυγούστου? Επειδή ξέρει η ΑΕΚ θα φάει 5 και δεν έχει με ποιον να παίξει. Και 30 Αυγούστου θα παίξουν οι καινούργιες ομάδες. Είναι απίστευτο. Το τελικό κυπέλλου, Κώστα, θα γίνει την επόμενη σεζόν. Δεν γίνονται αυτά, ναι, όντως. Δηλαδή μόνο στην τέτοια, μόνο στην Ελλάδα. Και πήγανε και ορίσανε τη Ριζούπολη. Το γήπεδο δηλαδή που είναι κλειστό 5 μήνες. Είναι ωραίο το χόρτο, είναι ωραίο το χόρτο. Αυτό ήθελε Κώστα η ΑΕΚ και ο Μελισανίδης. Γι' αυτό έγινε το συγκεκριμένο. Ναι. Η περιοχή, ρε φίλε, εκεί όλο ΑΕΚ. Ναι. Δίπλα στη Φιλαδέλφια είναι. Και τι να κάνουμε. Ας το κάνω και στη Φιλαδέλφια. Φοβάται ο θρύλος, ο Θεός. Τι να το κάνουμε στη Φιλαδέλφια. Και, που λέγανε οι θύρε αυτά θα του συνοδεύσουμε μέχρι το γήπεδο. Ήθελε να γίνει αίμα κι άμμος. Αίμα κι άμμος θα γινόταν. Δηλαδή, τι πιο φυσιολογικό. Παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αφού βγάλουν και ανακοίνωση. Παίρνεις που παίρνεις απόφαση για το γήπεδο της μιας ομάδας. Γιατί η Ριζούπολη είναι η δεύτερη έδρα της ΑΕΚ. Φοβερό. Δηλωμένη κιόλας. Κανονικά έπαιξε. Έλα, και... το κάνω στο ΑΚ αν τελειώνουμε. Αυτό τώρα. Λέω κι εγώ. Αφού κάνεις παράβαση του κανονισμού έτσι κι αλλιώς. Γιατί και η δεύτερη έδρα θεωρείται έδρα. Όρισε το στο ΆΚΑ. Ναι. Να βγει ο Ολυμπιακός να φωνάξει, να πει γιατί στο ΆΚΑ είναι η έδρα της ΑΕΚ, μουσουτού, μουσουτού, μουσουτού. Και θα σου απαντήσει η ΕΠΟ, ναι φίλε, είναι η έδρα της ΑΕΚ, όντως, αλλά είναι το πιο ασφαλές γήπεδο στην Ελλάδα. Τι θα τον πεις εκεί. Μπορείς να δώσεις τίποτα. Θα το βουλώσει ο Ολυμπιακός μετά. Όταν όμως τον πας στη Ριζούπολη, πάντο ρε φίλε στη Νέα Σμύρνη, πάντο στο Περιστέρι. Αφού θες να μην γίνει στο ΆΚΑ, στη Ριζούπολη, στη δεύτερη έδρα της Άγγλα. Και πού κάπου ένα το κάνει, έρχεσαι όμως. Πού να το κάνει. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι. Σούπερ Λίκ είναι, Κώστα. Η Ριζούπολη δεν έχει ούτε βαρ, ούτε τίποτα. Εγκατάσταση. Πήγε η ΆΚΑ και το μετέφερε. Δεν θυμάσαι που λέγανε μεταφέρω την ώρα του αγώνα για να μεταφέρω το βαν και κτλ. Στα άλλα είναι κατεστημένα, έχει προδιαγραφές. Στη Ριζούπολη έπρεπε να το κάνει από την αρχή. Αλλά εντάξει τώρα. Και το άλλο, ασχολούμαστε όλοι το τι έκανε ο Ολυμπιακός με τον Δημητρίου και στοχοποιεί, λέει την υπάλληλο κτλ. Και δεν λέμε πώς γίνεται να είναι η κόρη του Δημητρίου υπάλληλος στην ΕΠΟ. Πώς γίνεται να είναι η κόρη του υπεύθυνου διοργανώσεων της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Αττικής, τι είναι εκεί πέρα, να είναι στην ΕΠΟ με πρόσληψη. Πώς γίνεται να ήταν η γυναίκα του Γκαγκάτσι στην ΕΠΟ. Θα βάλω και εγώ τη δικιά μου. Τι είναι η ΕΠΟ δηλαδή και η ΕΟΚ και να μπορεί να βάζει ο πρόεδρος την κόρη του και τη γυναίκα του. Τι είναι, ο Λίπερο να φέρουμε τη γυναίκα μας. Δεν είναι απίστευτο το πράγμα. Αυτό γίνεται όμως στο ελληνικό ποδοσφαίρο όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό γίνεται. Ο ένας βάζει τη γυναίκα του, ο άλλος βάζει την κόρη του, ο άλλος βάζει τη θεία του, ο άλλος βάζει το γιο του, τον ανιψιό του. Απίστευτα πράγματα. Δεσμόν. Λοιπόν, το έβγαλα ρε φωτογραφία ρε, σταμάτα. Ποιο, α, το, ναι, το κείμενο, το θέμα. Κανονικά, μου το στέλνουν τώρα και αριανοί. Είναι φωτογραφία από την μπουτίκ του Άρη πέρσι. Στην έκθεση. Ναι, ναι, είπαμε, από την επίσκεψή του. Έτσι. Λοιπόν, για τον Άρη θα σας πούμε περισσότερα για το θέμα του μπαν και βασικά μέχρι την Παρασκευή περιμένει ο Άρης και χαρτί από τη FIFA να τελειώσει το ζήτημα οριστικά. Βασικά για τους τέσσερις έχει τελειώσει οριστικά. Το θέμα είναι να το δέσει και με την υπόθεση του Ντουρμισά. Η διαβεβαιώση είναι ότι δεν θα τίθεται θέμα και θα μπει σε αναστολή μέχρι να εκδικαστεί από το ΚΑΣ. Μάλιστα υπάρχει και σχετική ενημέρωση από το ΚΑΣ. Διαφορετικά θα πρέπει να περιμένεις το τυπικό του ΚΑΣ για να
οριστικοποιηθούν τα συμβόλαια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό φυσικά ο Άρης δεν το θέλει. Θέλει να το τρέξει και υπάρχει μια σχετική αλληλογραφία που δείχνει θα γίνει. Θέλει να το τρέξει απευθείας και μετά όταν πάει στο ΚΑΣ να τελειώσει και τυπικά το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση το καλό είναι ότι η μεταγραφική περίοδος αρχίζει 3 Αυγούστου, τελειώνει 30 Σεπτεμβρίου. Τι 3 Αυγούστου, δηλαδή τώρα εγώ άμα πάρω παίκτη ας πούμε δεν μπορώ να πάρω. Αν πάρεις παίκτη Κώστα, δεν μπορώ να το ανακοινώσω. Το συμβόλαιό του θα ξεκινάει 3 Αυγούστου. Ωραία. Άρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή πόσους μήνες πληρώνονται οι παίκτες, 12 στο ποδόσφαιρο, 11. Το συμβόλαιό τους είναι Ιούνιο με Ιούνιο σε φυσιολογικές συνθήκες. 12 μισθούς δηλαδή. 1η Ιουλίου με 30 Ιουνίου σε φυσιολογικές συνθήκες. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λόγω του κορονοϊού. Γιατί μοιράζει, παίζει ρόλο, είναι 12 μήνες ή 11. Μοιράζουν τα λεφτά που παίρνουμε σε αυτό. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι επειδή είναι στην Ελλάδα, στο παγκόσμιο αυτό φαινόμενο, παίρνει δηλαδή ο Ιντέγε 500.000 ευρώ από τον Άρη σε δόση συμβολέων και τον πληρώνει ο Άρης και 7 κατοστάρικα μισθό. Ναι. Δηλαδή, για να είναι... Και έχει και δει, πρόσεξε. Και ενώ πληρώνει, παίρνει αυτός ο ποδοσφαιριστής 500.000 ευρώ, ναι. Οι ασφαλιστικές εισφορές που δίνει είναι των 700. Η ομάδα είναι για τα 700 ευρώ. Δηλαδή, αυτά μόνο στην Ελλάδα, Ενώ στο εξωτερικό οι ασφαλιστικές εισφορές και αυτά υπολογίζονται επί των δόσεων του συμβολέου. Εννοείται. Στην Ελλάδα όμως είναι εκπληκτική. Και την ίδια στιγμή τι κάνουμε. Και... Βάζουμε 40% φορολογία. Ναι, και δώστε. Άμπρα, 40% φορολογία, δώστε τον ιδιωτική ασφάλιση μέσα από αυτά τα λεφτά. Και είναι και όχι. Και είναι και ασφαλισμένη. Μέσω της Super League. Τώρα ανανεώθηκε χθες με την Ευρωπαϊκή Πίστη. Και κρατήσεις. Κανονικά. Δηλαδή το δημόσιο, ας πούμε, κερδίζει 146 ευρώ κρατήσεις από τον Ιντέγε. Μπράβο, ο οποίος παίρνει 500 χιλιάρικα. Και οι ομάδες ναι, αλλά παίρνει και τα 100 τόσα του. Την εφορία. Εφορία παίρνει. Πλέον δεν είναι 40, είναι 20%. Μειώθηκε από φέτος. 2, 5, 10. Παίρνει άλλα 100 χιλιάρικα. Εγώ σου λέω για τα ασφαλιστικά ταμεία όμως, φίλε. Ότι παίρνει κάποια λεφτά. Παίρνει, άλλη μόνο. Α, το ταμείο παίρνει 146 ευρώ. Το ασφαλιστικό. Γι' αυτό στην Ελλάδα τα ασφαλιστικά ταμεία κατέρευσαν. Έχουν καταρρεύσει. Γιατί παίρνει τα 150 ευρώ. Εγώ δίνω πιο πολλά λεφτά στα ασφαλιστικά ταμεία των Ιντέγε. Και τον κάθε Ιντέγε. Και είναι και πρόσεξε. Και είναι και μια παροχή η οποία γι' αυτό είναι άχρηστη. Δεν θα πάει ποτέ στο Παπαγεωργίου να κάνει εξετάσεις. Στο ΙΚΑ, ναι. Ναι. Δηλαδή. Γιατρέ. Ένα παραπεπτικό. Ναι, βεβαίως. Μισό λεπτό να δω το ραντεβού. 13 Οκτωβρίου είναι το επόμενο. Μπορείτε. 9 η ώρα. Δεν ξέρω, θα είμαι στην Ελλάδα. Μπορεί να παίζω στην Κιτζιμπριλική, όπως τη λέγανε εκείνη. Ναι. Και πάνε καημένες οι γριές και οι γέροι εκεί. Λέει ρε αγόρι μου, θα πεθάνω. Τι 13 Οκτωβρίου. Μισό λεπτό να δω αν ακυρωθεί κάποιο. 27 Σεπτεμβρίου μπορείτε. Τι να κάνουν οι γέροι, λένε ναι, μπορούμε. Έκλεισα, λέει ορθοπαιδικό, 27 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, καλά. Άστα με τα νοσοκομεία. Ναι. Μην αρχίσουμε. Μην αρχίσουμε όντως. Μην αρχίσουμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην κοράκλα σου, μου λέει η Θεοδώρα. Ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα μου. Να είσαι καλά. Άντε, Αριανάρα. Τα κέρδισε τα γυαλιά, Θεοδώρα. Είπε χρόνια πολλά στην κόρη μου. Είπε και άντε, Αριανάρα, τελειώσαμε. Όχι, μπαίνει στην κλήρωση. Όπως και ο Ιάσονας μπαίνει στην κλήρωση. Όπως και όλοι θα μπείτε στην κλήρωση για τα γυαλιά από Opticon Express. Θα πάμε στο break αναγκαστικά. Και όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε περισσότερο Άρη. Θα μας πει ο Κώστας τη μεταγραφή της ημέρας του Ηρακλή. Κάθε μέρα ο Ηρακλής κάνει μεταγραφές. Η μόνη ομάδα που κινείται. Άλλες τρεις έχω. Μετά, τι θα λέμε. Του ποδοσφαίρου. Φιλικά, όπως βλέπεις, κλείνουμε. Το ποδόσφαιρο το τελικά που παίζει. Ούτε αυτό ξέρει. Ωραία. Έχουμε καιρό ακόμα, κάτσε. Δεν πειράζει. Άμα ασχοληθώ και με το ποδόσφαιρο, δηλαδή εντάξει. Να κάνουμε. Κανονικά και βρείτε μια λύση. Ο Δρακόπουλος μπορεί να πάρει και το ποδόσφαιρο στη Β' Ε. Δεν τον αφήνουμε εμείς. Ευτυχώς δεν βρίσκεται τον μπάσκετ. Ας το πάρουν το βόλεϊ, ρε. Μια χαρά καρπούζι έχει στη μασχάλη το από κάτω. Βαρύ κιόλας. Άστο να μην. Μην βάλει και κανένα πεπόνι. Και δεύτερο, να μην βάλει και κανένα καρπόνι και πεπούζι. Λοιπόν, με περισσότερα περπούζια. Περπούζια. Καρπόνια και πεπούζια. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Μην ξεχνάτε να στείλετε μηνύματα για το διαγωνισμό αλλά και τις απόψεις σας. Έχουμε ανεβάσει και μια φωτογραφία στην ομάδα του Λίμπερο στο Facebook. Ωραία. Γράψτε από κάτω τα σχόλιά σας. Τι περιμένετε από την ομάδα σας. Τις προβλέψεις σας. Και θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Συνεχίζουμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Όλα θα μας τα πει τώρα. Τώρα θα μας τα πει όλα ο Στέργιος Αναστασιάδης για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, αλλά και για τον μπάσκετ, αν θέλει μπορεί να πει. Γιατί τουλάχιστον εκεί κάνει μεταγραφές. Έτσι, στο ποδόσφαιρο δεν κάνει. Στέργιο, τι γίνεται, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, Στέργιο. Καλημέρα, καλησπέρα. Πού είσαι, όπου θέλω. Όπου θέλω. Σποράδες, το είπε. Α, ωραία. Εξωτικές. Είναι ωραία εκεί. Μια χαρά είναι.
Εδώ που έρχομαι είναι η τρίτη σερή χρονιά, οπότε κάτι καλό γίνεται. Α, πάλι στα ίδια πάτερ, Στέργιο. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο, ναι. Είναι ωραία, είναι ωραία. Αλλά εντάξει. Γιατί δεν πήγατε Αλόνισο. Αλόνισο, ρε φίλε. Γιατί, αν σου πω, Κώστα, τη τιμή του δωματίου και χρήσανθε ανά ημέρα, θα πηδήξετε. 32 ευρώ. Όχι, πιο κάτω. Πιο κάτω, 27 ευρώ. Πιο κάτω, ναι. Πιο κάτω, πιο κάτω. Πού, σε σκηνή μένετε. Δεν μου λες. Στην προβλήτα μέσα μένετε. Έχει, ε. 22 ευρώ. Παιδιά, μένουμε στο καλύτερο. Α, στο καλύτερο κιόλας. Ξενοδοχείο της Σκοπέλου, το οποίο βλέπει όλο το λιμάνι. Δηλαδή, και να μην βγω από το δωμάτιο και να μην πάω κάτω. Δεν έχω πάει. Και... αλλά το νησί είναι άδειο, εντάξει. Μπορεί, σε παρακαλώ, να κλείσει ένα για μια ναι, πολύτεχνη οικογένεια. Μπορεί να κλείσει τώρα να πάω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όχι, εσύ Κώστα, εσύ πήγε. Θα γυρίσω, ρε φίλε. Δευτέρα θα είμαι εδώ, τι αγχώνεστε. Εγώ λοιπόν, δεν θα είμαι. Εσύ δεν θα είσαι, εντάξει. Ποιο θα κάνει εκπομπή εδώ, Κάποιο Κούσης, νομίζω. Και το μεσημέρι. Κάποιο Κούσης πάλι. Θα κάνω εγώ. Τι λέτε, ρε. Α, Δευτέρα ο Στέργιος. Όχι, εντάξει. Αφού σου έβγαλα το πρόγραμμα, σταμάτα. Δεν πήρα κανένα πρόγραμμα. Δεν λοιπόν. Πήρα, λέει, κανένα πρόγραμμα. Στέργιο. Στο chat του Λίμπερο είναι, ρε φίλε, όλοι το είδανε. Α, ναι, εντάξει. Α, εντάξει. Στέργιο, ο Πάουκ στο μπάσκετ πήρε παίκτη, στο ποδόσφαιρο θα πάρει. Θα πάρει κάποια σήμερα, παιδιά, εντάξει. Βγήκε ένα όνομα σήμερα. Πού? Βγήκε και. Ο Σβάμπο Μάμπο. Α, ναι, πες λίγο με αυτά, έχουν βγει πολλά ονόματα. Δώσε λίγο τα φώτα σου. Δώσε το λαό λίγο, ψωμάκι. Κοίταξε ότι όντως έχουν βγει πολλά, εντάξει. Χωρίς να ακούγεται υπεροπτικό ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι δεν υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24, δεν ενδιαφέρει καθόλου, είτε ενδιαφέρει παλιά και δεν υπάρχει θέμα. Ο Σβάμπ, εντάξει, όντως είναι στην λίστα. Ναι. Είναι μια περίπτωση που έχει ενδιαφέρον, 29 χρονών, αρχηγός της Rapid Viennis, εντάξει, κεντρικός χαφ, μπορεί να παίξει και εξάρι και οχτάρι. Και όταν, παιδιά, τη φετινή σεζόν έχει πετύχει 9 γκολ και 10 assist, εντάξει, σε 32 μάτς με την Rapid, κάτι λέει. Και η ηλικία του είναι στα 29 και δεν είναι, ξέρω εγώ, 35. Νομίζω είναι μια περίπτωση που έχει το ενδιαφέρον της. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ο ΠΑΟΚ θέλει ένα κεντρικό χαφ που να έχει και αμυντικές αρετές, αλλά να βρίσκει και δίχτυα. Δηλαδή, ο Μαουρίσιο φέτος 36 μάτς, 0 γκολ, 0 assist, θέλεις κάτι άλλο εκεί. Αν δεν πάρεις νούμερα από τους κεντρικούς χαφ, τα πράγματα ζορίζουν. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται ο 29χρονος και τον γκολ το έχει και την ασίστ την έχει. Μπας και ανεβούν λίγο τα νούμερα για τον εξτρέμ, γιατί και αυτή φέτος δεν. Είναι μια περίπτωση που απασχόλει. Εντάξει, 1,85 ύψος, σαν και εμένα, μια χαρά, παλικαρός. Θα δούμε. Θα δούμε. Αν εξαιρέσει το Χρύσανθο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο να λέει ότι δεν μπορεί να κάνει πάω μεταγραφές. Τώρα, ούτε εγώ είπα ότι δεν μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει, απλά δεν. Όχι, ποτέ δεν το είπα αυτό. Ρώτησα μία φορά και το έδεσε κόμπο. Μου προκαλεί εντύπωση πώς γίνεται ο ΠΑΟΚ με τόσα λεφτά, ρε φίλε κτλ. Να μην μπορεί δύο μεταγραφικές περιόδους να μην έχει πάρει ούτε ένα παίκτη. Μου προκαλεί εντύπωση. Πώς δεν μπορεί. Προκαλεί. Πήρε τον Γενάρη. Είναι πολύ ορίστε. Είναι πιεσμένος. Ο Χρύσανθο είναι πιεσμένος. Ναι. Είναι πιεσμένος. Εντάξει, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα. Παράδειγμα, όταν είσαι στα κόκκινα, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μπορεί να υπάρξει εύκολα. Ναι. Φίλε, εγώ θυμάμαι Μάκη Γκαγκάτσι. Μπράβο, από εκεί. Στην συνέλευση του έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι στα κόκκινα. Ναι, μισό λεπτό. Κοίταξε. Το στα κόκκινα το λέμε το Γενάρη που δεν έγιναν μεταγραφές. Μέχρι το Γενάρη δεν το λέγαμε. Όλος ο κόσμος περίμενε μεταγραφές το Γενάρη. Δεν το λέγαμε. Μετά που δεν έγιναν, το είπαμε. Πώς δεν περίμενε όλος ο κόσμος. Εδώ περίμενε ο Φερέιρα. Εδώ ο Φερέιρα περίμενε μεταγραφές. Ο κόσμος δεν θα περιμένει. Είπε, ήθελα δύο παίκτες εκεί και δεν τους πήραμε. Δεν το είπε. Δεν τους πήραμε, εντάξει. Γιατί είχαμε το πρόβλημα αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν έκρινε ότι ήταν προς όφελος της ομάδας να πάρει δύο δανεικούς απλά για να πάρει. Και έτσι δεν πήρε τίποτα. Εντάξει. Αν δεν υπάρχουν παραχωρήσεις, θα κινηθεί έτσι με ελεύθερους. Φέτος, όπως είναι ο ΣΒΑΠ, θα πάρει κάποιο δανεικό. Αν υπάρξει πώληση του ΑΚΠΟΜ, του Λιμιού, του Γιαννούλη, ποιο άλλο, του Σβιντέρσκι, του Ίγκασον, μέρος των χρημάτων και μάλιστα σημαντικό, θα το διοχετεύσει πάλι σε μεταγραφές. Εάν αποχωρήσει ο Βέρμπλουμ και βρεθεί μια άκρη και με το Στοχ, τα χρήματα αυτά θα δοθούν για μεταγραφές. Όταν είσαι όμως ένα τεντωμένο σκηνή, δεν μπορείς να αρχίσεις πάνω στο σκηνή να τρέχει. Καλά, αυτό με το τεντωμένο σκηνή, να σου πω κάτι, εγώ το ακούω και λίγο επικοινωνιακό.
Δεν θέλει ο μεγαλομέτωχος να βάλει άλλα χρήματα και λέμε ότι δεν μπορώ γιατί είναι το financial fair play. Είναι και λίγο επικοινωνία. Κάθε χρόνο βάζει 9 και 10 εκατομμύρια και 11 για να καλύψει. Είπα δεν θέλει άλλα. Είπα δεν θέλει άλλα, δεν είπα δεν έχει λεφτά. Δηλαδή, αντί να πιστεύεις ότι θα έχει διαφορά για τον Ιβάν Σαββίδη, αντί να βάλει 11, να βάλει 13, ας πούμε. Πρόσεξε με λίγο. Δεν είναι θέμα αν έχει. Έχει. Δεν θέλει, είπα. Άλλο όχι, έχω και δεν βάζω. Μα δεν μπορεί. Έχει φτάσει στο μπάτσι στα κόκκινα. Ποιος θέλει αυτό. Ποιος θέλει γι' αυτό. Ήδη η οικογένεια Σαββίδη και όλοι όσοι έχουν τη στίχη της ΠΑΕ. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι χειρότερο το να έχεις χρήματα και να κάνεις τέτοια πολιτική που να μην σου επιτρέπει να διαθέσεις άλλα χρήματα, από το να μην έχεις χρήματα και να ψάχνεις να βρεις για να κάνεις. Δηλαδή αυτό είναι χειρότερο. Η κακή διαχείριση των χρημάτων σου να φτάνει σε ένα σημείο που να έχεις στην τράπεζα 50 εκατομμύρια και να μην μπορείς να τα κουνήσεις. Είναι σαν να μην έχεις μηδέν όμως. Είτε έχεις 50 είτε έχεις 0, αν δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, ένα και το αυτό. Ναι, εντάξει. Δεν έχεις άδικες υποστολές, εντάξει. Απλώς είναι προτιμότερο να έχεις 50 και άμα λύσεις το πρόβλημα να τα χρησιμοποιείς και καλά, αν έχεις 0, ό,τι λόγος και να κάνεις. Εννοείται, ναι. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος ότι ο Βέρμπλουμ έχει 1,5 εκατομμύριο και ο άλλος το στόχο μαζί με τη φορεία πάει 4. Άρα πληρώνει τις λάθος επιλογές των προηγούμενων ετών. Εντάξει. Και είναι και ένα μάθημα. Κάθαρα, και είναι και ένα μάθημα αυτό γενικότερο για όλους. Δεν σημαίνει ότι αν έχεις κάποια χρήματα τα πετάς. Τα παθήματα είναι πολλά. Το θέμα είναι να γίνουν μαθήματα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και χθες με τον Κώστα. Αν σήμερα ως διαμαγείας, σου λέω εγώ, λύσουν τα συμβόλαιά τους γιατί σηκώθηκαν ευδιάθετοι ο Βέρμπλουμ και ο Στοχ. Και πάρει ο μεγαλομέτωχος στην απόφαση, εντάξει, το παράδειγμα δεν ισχύει, θα δούμε τι θα γίνει με Μαουρίσιο και Βιερίνια, να φύγουν για αυτοί οι δύο να μην ανανεωθεί συμβόλαιο, παιδιά ο ΠΑΟΚ εξοικονομεί 10 εκατομμύρια ευρώ από 4 ποδοσφαιριστές. Ναι. Που θα μπορούσε κάλλιστα τα 10, τα 6 να τα ρίξει σε μεταγραφές. Αλλά δεν, αν δεν υπάρχουν αποχωρήσεις. Okay, εγώ το ξαναλέω. Και αποχωρήσεις να υπάρχουν δεν θα φύγουν δωρεάν εισιτήριο. Θα πει ο Βέρμπλουμ, οκ, 1,5 έχω, δώστε μου ένα να φύγω. Πάλι θα έχει. Ναι. Κατάλαβες. Κόστος. Ναι, αλλά μπορεί να βρεθεί μια ομάδα για το Στοχ και να πει ότι καλύπτω εγώ από το 1,5 εκατομμύριο που έχει συμβόλαιο, καλύπτω τις 700.000, κάλυψε τις άλλες 700. Το παιχνίδι κυρίως θα απαιτήσει πωλήσεις, εντάξει. Είναι οι παίκτες που είπα και έχουν μια αξία στο περίεργο φετινό μεταγραφικό παζάρι, είναι ο Γιαννούλης, είναι ο Λιμιός, είναι ο Σβιντέρσκι, είναι ο Άκπομ, είναι και ο Ίγκαζον. Αυτοί οι πέντε. Άλλον παίκτη που να έχει αξία στο παζάρι δεν βλέπω αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Αυτοί οι πέντε είναι. Δεν θα πουληθούν και οι πέντε, δεν θα πουληθούν καν οι τρεις ή τέσσερις. Αν παραχωρηθούν δύο στα χρήματα που θέλει ο ΠΑΟΚ, θα αλλάξει και όλο το σκηνικό. Το θέμα είναι ότι όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ θα βασιστεί κατά 95% στον φετινό κορμό για να προκριθεί στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Και αυτό ανησυχεί τον κόσμο. Μάλιστα. Δικαιολογημένα το ανησυχεί γιατί εντάξει. Πριν από λίγες μέρες βλέπαμε την ομάδα να μην μπορεί να κερδίσει το γήπεδο και να κερδίζει μόνο τον όφη στα play-off. Άρα το ερώτημα παραμένει τι μπορεί να αλλάξει σε 20 μέρες και ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί είτε απέναντι στη Rapid Vienna είτε στην Πλιζέν και να πάρει μια πρόκριση. Είναι ο προβληματισμός είναι ότι είναι δικαιολογημένος, εντάξει. Θα δούμε. Πάντως, από εκεί που το πιάσαμε, ο ΣΒΑΜ νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Ξαναλέω, όταν βλέπεις κεντρικό χαφ και σε Rapid Vienna, εντάξει, όχι σε κάποιο πρωτάθλημα του Τατζικιστάν. Όταν βλέπεις 10 γκολ και 9 assist. Καλά, δεν είναι και στο πρωτάθλημα το ΟΠΑ, ο Παρισιστέριο τώρα. Όχι, Κώστα είναι. Ποια Αυστρία τώρα και ποια Rapid Vienna τώρα. Δεν είναι η Σάλτσμπουργκ. Τι είναι σαν το ελληνικό. Νομίζω πάνω κάτω σαν το ελληνικό, ναι. Δεν το έχω το ελληνικό πάνω από το αυστριακό. Αγγίζει το double-double, λέει, σε goal και assist. Είναι οχτάρι. Δεν έχεις οχτάρι. Ποιον έχω, όχι. Αν φύγει ο Μαουρίσιο. Το Μαουρίσιο. Μένει μόνο ο Αγούστου Νεόφ. Θα χρειαστεί καιρό ακόμα. Για το Μίση περιμένουμε. Ο Μαουρίσιο είναι με το ένα πόδι να φύγει, με το ένα πόδι να μείνει. Άρα μένει ο Εσίτη. Πρόβλημα μεγάλο. Και ο Ελ Καντουρί. Που να δούμε τι θα γίνει στο Μαροκινό, μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Νομίζω ότι η επιθυμία του να αποχωρήσει, όπως κάθε μεταγραφική περίοδο, δεν έχει φύγει. Ο παίκτης αποκάλυψη πού είναι. Ποιος. Ο Μίσιτς. Πλερουά. Ο Μίσιτς σηκώστηκε.
Θα είχε πληρωθεί το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο. Φαγωθήκατε. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Στέργιο, καταρχήν να είναι καλά, bullying. Το παιδί, να είναι καλά το παιδί, ναι, από άψη υγείας. Όπως έχει γράψει. Αλλά ρε φίλε Στέργιο, ρε φίλε, σίγουρα θα πληρωθεί το Μάιο. Εντάξει, σίγουρα τον Ιούνιο. Όπως, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε όλους τους παράγοντες μιας εξίσωσης. Σωστά. Εντάξει, αυτό που έγινε με το Μίτσι ήταν πολύ απρόβλεπτο. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Sporting να της δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Συμφώνησε και 1 εκατομμύριο ακόμα. Ναι, και 1 εκατομμύριο ακόμα όταν επιστρέψει ο Μίτσι στη δράση. Το έδωσε. Δεν ξέρω αν το έδωσε. Άμα συμφώνησε, γιατί το έδωσε. Άμα συμφώνησε. Γιατί δεν το είχε. Δε... Απλό. Τι. Άμα συμφώνησε, γιατί το δίνει. Εγώ βλέπω Χρήστα και η Κώστα την καλή πλευρά του πράγματος, όπως έχει η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ δεν εκδαλείπει ένα ποδοσφαιριστή όπως ο Μίσης, που πρόσφερε πολλά και κανείς δεν έχει να πει τίποτα. Θα μπορούσε να πει ο ΠΑΟΚ, αφού έχει αυτό το θέμα της υγείας, μέχρι να επιστρέψει εγώ Νοέμβριο, Δεκέμβριο, οπότε Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Μπορεί. Εντάξει, γιατί να μην μπορεί. Γιατί έχει υπογράψει τον Ιανουάριο. Έχει συμβόλαιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, άλλωστε. Σε εγώ δεσμεύει το συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο, δεν μπορούσε να τον διώξει λόγω τραυματισμού. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πει ότι κοίταξε, αφού η Sporting δεν σε αφήνει, δεν σε παραχωρεί. Δεν ισχύει αυτό που λες. Εμείς, το δεν ισχύει. Είναι άκυρο. Δεν ισχύει αυτό που λες. Διότι είχε συμφωνήσει. Δεν είμαι νομικός. Είχε συμφωνήσει στα 2 εκατομμύρια. Είχε συμφωνήσει. Είναι ρήτρα επέκταση του συμβολέου του. Είχε συμφωνήσει. Δεν υπήρχε. Δεν ήταν δηλαδή έληξε ο δανεισμός και γυρίζει πίσω. Είχε συμφωνήσει. Τα 2 εκατομμύρια τα είχε συμφωνήσει και έχει υπογράψει ο παίκτης. Αν σε πάει δικαστικά, όπως τα έχουμε μάθει γιατί εμείς τα έχουμε πληρώσει 90 φορές αυτά, με τόσες λακαμίες που έγιναν από τον Άρη στο παρελθόν, αν σε πάει δικαστικά θα δικαιωθεί. Δεν είναι τόσο απλό να λες ότι εντάξει δεν τα δίνω. Έχει υπογράψει ο παίκτης. Και σκέψουν το εξής. Σκέψουν να πάει μια άλλη ομάδα. Σκέψουν να πάει μια άλλη ομάδα και να δώσει τα 2 εκατομμύρια στη Sporting. Ναι. Και να συμφωνήσει ο Μίσιτς. Εκεί το όπλο του ΠΑΟΚ ποιο είναι, που λέει ο ΠΑΟΚ. Το έχω δέσει, τον έχω υπογράψει. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν πήγε ποτέ στη διαδικασία να μην αποκτήσει τον Μίσιτς και τα δικαιώματά του. Εντάξει, απλώς είναι ένα παραπάνω για μένα, είναι συν. Εντάξει, ότι ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν φέρθηκε άσχημα σε ποδοσφαιριστή. Σωστά, ότι παρά το ποτέ. Πρόβλημα υγείας. Όχι, μόνο στο φίλο μου. Ο Λεβέκ, ρε φίλε. Ο Λεβέκ. Είχε τόση διάθεση να παίξει το παιδί. Το Λεβέκ τον πλήρωνε ένα χρόνο ο ΠΑΟΚ. Και τι να κάνουμε. Τον πληρώνει ένα χρόνο. Και δύο, τον πληρώνει και τρία. Εντάξει. Άμα κάνει συμβόλαιο και δεν βλέπει ότι είναι κουτσό. Συμβολεάρα. Και έκανε και προσφυγή και δικαιώθηκε κιόλα, έτσι. Και πήρε και τα λεφτά. Κανονικότατα το λέει. Γιατί έτσι είναι. Δυστυχώ, Στέργιο, δεν το λέω τώρα για τον ΠΑΟΚ, για όλε τι ομάδε. Αυτέ είναι τα βλέπει. Εγώ το ξέρω, τι μου λε. Εγώ το έχω πληρώσει, έδωσα 300.000 στον Πορτίγια. Υπέγραψε, τα έδωσε, τελείωσε. Δεν εγώ το ξέρω. Αφού υπέγραψε, γεια σα. Δεν πάει να είναι αυτό εκεί. Η FIFA αυτό είναι, φίλε. Τον μάνατζερ. Και των παικτών, μια χαρά. Μα FIFA. Μα FIFA. Αλλά τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, πλήρωσε στην ώρα του μέχρι και το Μπρίκιτς, που το λέω και το ξαναλέω, στην προετοιμασία προδιετίας δεν μπορούσε το παιδί να τρέξει. Ποιος τον είχε φέρει αυτό το γίγαντα, τον ψηλό τερματοφύλακα. Ναι, βέβαια. Ο Μίχελ. Μπράβο το Μίχελ, μπράβο το Μίχελ. Μπράβο το Μίχελ. Μπράβο. Κι άλλους τέτοιους θέλουμε να έχουν, να έχει ο ΠΑΟΚ. Ο Μίχελ έφερε πόσους όμως, εντάξει. Πόσους. Τριετές συμβόλαιο ο Μπρίκιτς. Κώστα, αν αυτές οι μεταγραφές που έκανε ο Μίχελ. Έφερε και πώς, και κάποιοι δεν βγουν το δίκτυο. Ο Πορτογάλος τους έφερνε. Ο Κόντις, ο Βρίζας. Δεν γίνεται να βγουν ο Χαριστέας, ο Νταμπίζας. Αν τους φέρνανε αυτοί, δηλαδή ποιοι. Έλληνες που είναι πιο κοντά στον οπαδό. Πιο κοντά στο φίλεδρο, θα τρώγανε κάτι μπινελίκια, φίλε. Έχουν φέρει αυτοί οι ξένοι αθλητικοί διευθυντές, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι έχουν φέρει. Έχουν φέρει και καλούς παίκτες. Φυσικά. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνει. Εντάξει, λίγο παραπάνω με Μίχελ στον ΠΑΟΚ έγινε φίλο λίγο παραπάνω. Και ο Ρέμπε στη Βόλσμπουργκ έφερε καλούς, αλλά έφερε και κάτι παλτά που εντάξει. Εντάξει, ξέρεις, η πιθανότητα λάθος ξέρεις είναι. Μεγαλώνει όσα πιο πολλά λεφτά διαθέτεις. Γιατί, δηλαδή, στον Άρη παράδειγμα, το έγκλημα έγινε με τον Ντουάρτε. Πόσα λεφτά? 280 χιλιάρικα. Δηλαδή, είναι τα λεφτά που παίρνει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κιόλας πτυχία το είπα. Δηλαδή, τέλος πάντων, τα τελευταία συμβόλαια. Σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα, το λάθος το μεγάλο είναι 1,5 εκατομμύριο Βέρμπλουμ. Είναι μεγάλη διαφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι, η λάθος ναι, επιλογή. Και το πορτοφόλι. Και το πορτοφόλι. Για τους παίκτες για τους οποίους ο ΠΑΟΚ μάτωσε οικονομικά και δεν πήρε τίποτα, πάντα υπάρχει όμως
ένας Κρέσπο, ένας Βαρέλα, ένας Μάτος, ένας Σάκοφ, ένας Κάνιας, ένας Μαουρίσιο, ένας Μπίσεσβαρ, ένας Άκπομ, ένας Πρίγιοβιτς, ένας Γκάρι Ροντρίγκες, ένας Τίμιρο. Άκπομ δεν θα τον έβαζα, τον Πρίγιοβιτς θα τον βάλω. Τον Μπίσεσβαρ θα τον βάλω στο προηγούμενο συμβόλαιο, γιατί το τωρινό δεν θα το βάλω. Δηλαδή δεν είναι τα λεφτά που πήρε φέτος ο Μπίσεσβαρ. Κάποιοι παίκτες όντως έχουν βγει. Έχουν βγει. Αλίμονο τώρα. Ήταν η Ισπάνια. Εντάξει, αλίμονο. Αλίμονο, να σου πω κάτι. Αλίμονο, αν έπαιρνε 10 παίκτες του ενός εκατομμυρίου και βγαίναν και οι 10 παίκτες βαλούτες. Εντάξει, ήμαρτον. Προφανώς και παίκτες του εκατομμυρίου, οι 4-5 στους 10 θα σου βγουν σίγουρα. Γιατί είναι το εκατομμυρίο. Έχουν γίνει βέβαια και επικές πατάτες. Δεν βάζω μέσα τον Βέρμπλουμ. Γιατί, παιδιά, υπήρξε ένα τραυματισμός πολύ απρόβλεπτος και πολύ σοβαρός. Και δύσκολος. Δεν είχε τραυματισμός ο Βέρμπλουμ όταν ο Πάοκ τον απέκτησε από την ΤΣΚΑ Μόσχας. 4 χρόνια γεμάτα είχε. Ναι. Και μια χαρά ήταν. Και γκολ έβαζε και μαχητικός και μια χαρά. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, οι πατάτες είναι τύπου Χατσερίδη, τύπου Αζεβέδο, τύπου Μπρίκιτς, τύπου Λεβέκ, τύπου Μουλέν. Αζεβέδο, ναι. Ποιος είναι αυτός? Ο Βραζιλιάνος Μπακ. Τι παίκτης είναι? Βραζιλιάνος Πεκταράς, Κώστα. Δεν το θυμάμαι κάτι. Ποιος είναι ο Αζεβέδο? Ο Γιαννόπουλος στον Προμηθέα, Κώστα. Ο Χάρης. Ο Πεκταράς με το Μούση. Καλή επιτυχία. Ή ακόμα πατάτες τύπου Μουλέν, ο οποίος, παιδιά, έπαιξε τον ΠΑΟΚ 29 λεπτά. Ωραία. Ναι, αλλά και 3 χρόνια έπαιρνε χρήματα τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά έπαιξε την Ξάνθη. Και ο ΠΑΟΚ τον πήρε για αντικαταστάτη του Τσίμιροτ. Πες λίγο. Και έπαιρνε 1,5 χαρτί. Πες λίγο. Έχεις ενημέρωση από ΕΠΟ μεριά για μπαράζ και τα λοιπά? Γιατί έχει κυκλοφορεί από χθες ότι θα οριστεί τον μπαράζ Ξάνθης Απόλλωνα. Και η Ξάνθη, μα έμαθα, δεν ξέρω αν ισχύει, η Ξάνθη λέει έχει λύσει όλα τα συμβόλαια. Και φύγαν όλοι. Δεν έχεις καμιά τέτοια ενημέρωση, τίποτα? Όχι, δεν έχω. Η ομάδα ποια είναι δεύτερη στην Β' Εθνική? Ο Απόλλωνας. Απόλλωνας Σμύρνης. Αυτοί τι κάνουν? Αυτοί έχουν παίκτες καημένοι, έχουν διαλύσει εδώ και 5 μήνες. Παίκτες έχουν, απλά 5 μήνες δεν έχουν προπονηθεί. Θα έχει ενδιαφέρον είναι τέτοιο παράζ, εντάξει. Πολύ ωραία περνάμε. Ναι, όντως. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για τραγωδία τώρα. Αν το πιάσουμε λίγο σφαιρικά, διαβάζει για τελικούς κυπέλου 30 Αυγούστου. Εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Okay. Εντάξει. Αντί να πει ΕΦΟ, μάγκες, θα γίνει στη Ριζούπολη, στη Νέα Σμύρνη, στο Περιστέρι, τάδε ημερομηνία. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Όποια ομάδα δεν θέλει, μπορεί ναι, να αλλά έρθει και να πάρει το κύπελλο ή άλλη. Δεν γίνεται να ορίζεται εσύ, Στέργιο, ένα γήπεδο. Εντάξει, τώρα ας τον Ολυμπιακό απ' έξω. Αλλά το γήπεδο είναι ομάδας Β' Εθνικής. Δεν γίνεται να ορίζει τη δεύτερη έδρα της ΑΕΚ. Πες ρε φίλε, αυτό λέγαμε πριν. Πες ο ΑΚΑ. Γιατί στο ΑΚΑ θα αντιδράσει πάλι ο Ολυμπιακός. Θα πει καλά στην έδρα της ΑΕΚ και τα λοιπά. Ναι, ρε φίλε, είναι όμως το ασφαλέστερο γήπεδο στην Ελλάδα. Τι θα πει εκεί ο Ολυμπιακός, όχι δεν είναι? Ενώ με τη Ριζούπολη του έδωσε έδαφος. Πήγε και η αστυνομία, πήγε και η περιφέρεια, πήγαν και όλοι μετά, βρήκαν το έδαφος, βρήκαν τους κατάλληλους ανθρώπους για να πιστοποιήσουν ότι είναι ακατάλληλο το γήπεδο. Όχι, δεν τους έβρισκε ο Ολυμπιακός. Το ίδιο θα κάνει και η ΑΕΚ. Η όλη ιστορία είναι για το Περοκέ, εντάξει. Ναι, όντως. Και τους στέλνει η UEFA, δηλαδή... τους στέλνει επιστολή η UEFA και τους λέει μέχρι 3 Αυγούστου ορίστε το. Και αυτοί λένε 30 πάλι. Δηλαδή εντάξει. Δεν υπάρχει. Ας το αφήσουμε. Ας τα αφήσουμε. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα πάνω κάτω. Εγώ θεωρώ ξανά, το λέω, ότι η επικείμενη αύξηση του Σαββίδη θα λειτουργήσει καταλυτικά στο να τρέξουν κάποια πράγματα. Καλώς ή κακώς έτσι συμβαίνει στον ΠΑΟ και έτσι θα συμβαίνει. Οκ, εγώ το έχω πάρει απόφαση. Έχει τα καλά του, έχει τα άσχημά του. Δεν είναι ιδανικός ο τρόπος λειτουργίας του ΠΑΟ. Όπως πολύ μεγαλομέτωχοι θέλει και ο Ιβάν Σαββίδης να έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο. Το έχουν καταλάβει αυτό και οι παίκτες και πολλοί θέλουν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη τον ίδιο πριν πάρουν κάποια απόφαση για το μέλλον τους. Άρα νομίζω η επικείμενη αύξηση του Ιβάν θα δώσει τέλος θετικό ή αρνητικό στις περιπτώσεις Μαουρίσιο και Βιερίνια, και από 1η Αυγούστου, όπου θα μείνουν και τυπικά ελεύθεροι οι παίκτες που ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους για να παίξουν ένα μήνα ακόμα στις χώρες που αγωνίζονταν, θα αρχίσει και ο ΠΑΟΚ να κινείται με τα γραφικά. Πλησιάζει η μέρα για την πρώτη συγκέντρωση. Αύριο είναι. Φοβερό. Αύριο. Αύριο, 29 Ιουλίου. Πω. Φωτογράφος στείλατε. Το μοναδικό. Ρε παιδιά, τι να στείλω πάλι εγώ. Τι να στείλω πάλι εγώ. Κοιμισμένη. Παιδάκια. Θα με τρελάνε. Χρήστα, δεν ασχολείσαι μόνο με τον Άρη, δε. Ναι. Παραγοντίζεται, Στέργιο. Παραγοντίζεται, αδερφέ. Γι' αυτό γίνεται έτσι. Ναι.
Λοιπόν. Κώστα, μην μιλάς εσύ αν παραγωγής μου. Εγώ είμαι παράγοντας πλέον, τελείως. Εγώ είμαι παράγοντας πλέον, τελείως. Το μοναδικό ενδιαφέρον θα είναι, φαντάζομαι σήμερα θα βγει η λίστα με τους παίκτες, ποιοι νεαροί θα δώσουν το παρόν στην προετοιμασία. Λίγο πολύ είναι γνωστοί. Εντάξει, θα είναι σίγουρο ο Τζόλης, θα είναι ο Μιχαηλίδης, θα είναι και ο Τσιγκάρας, θα είναι και ο Κούτσιας. Θα είναι και ο Διαμαντής ενδεχομένως, θα δούμε τι θα γίνει με το Λίρατζι. Ο Χατζηστραβός που έκανε ένα καλό εξάμεινο στην ΑΕΚΑ Καραϊσκάκης θα είναι και αυτός. Άρα το ενδιαφέρον νομίζω στο Πύλιο από 4 Ιουλίου θα είναι οι νέοι ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν περιμένω εγώ να δω μεγάλη διαφορά στους παίκτες που ήταν μέχρι τώρα στα φιλικά με Ατρόμητο και Βόλο. Άρα θα έχουμε περισσότερο στραμμένο το πλέον μας στους νεαρούς, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Άρα, συνοψίζοντας, περιμένουμε τον Ιβάν για να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν σχολιάσατε, εγώ θέλω να το κάνω λίγο για 10 δεύτερα, την επική ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Α, διάβασα που έγραψες κάτι στο διαδίκτυο. Τι ανακοίνωση ήταν αυτή? Να τους δώσω συγχαρητήρια και δημόσια στον εμπνευστή της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση έχει το ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Α Θεσσαλονίκης κ. Σταύρο Καλαφάτη για όλες τις διευκολύνσεις που αφορούν την υποβολή ψηφιότητας εκ μέρους του σωματείου μας για την ανάληψη της διοργάνωσης ενός ομίλου του UEFA Women's Champions League. Η ανάληψη τέτοιου επίπεδου διοργανώσεων αναπαθμίζει την εικόνα της Θεσσαλονίκης και το ρόλο που μπορεί να παίξει στα αθλητικά δρόμενα όχι μόνο της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Μπράβο λοιπόν στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μπράβο και στο Σταύρο. Εντάξει. Μπράβο στον Καλαφάτη που πάλι σας βοήθησε. Πάλι σας βοήθησε. Είναι χατμπολίστας ο Σταύρος, παιδιά. Είναι χατμπολίστας, μην το ξεχνάτε. Το αγαπάει το πολύ άθλημα. Πολύ ξεχνάνε γρήγορα, παιδιά. Αυτή η ευχαριστία, όπως αντιλαμβάνεσαι, Στέριο, δεν είναι μόνο έκανε κάτι, πήρε ένα τηλέφωνο. Προφανώς υπάρχει κι άλλο πράγμα. Και πήκε, πήκε, πόκο, κάτσε πόκο. Να το μάθω τώρα. Πήκε, πήκε, μπράβο πόκο, στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Όχι, ο Στέριο, μπράβο, ο Στέριο θέλει να πει ότι όταν γινόταν ο χαμός δεν. Ποιος χαμός? Τι ποιος χαμός, δε φίλε. Εδώ ο Σταύρος βοηθάει. Έπεσε ο ΠΑΟΚ δύο φορές. Βοηθάει ο Σταύρος. Στέριο, πες αυτό που θες να πεις. Όχι, okay, είναι αυτό που έγραψα, Κώστα, ότι και ο Σταύρος Καλαφάτης και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του, εντάξει, πέρα ότι δεν δώσανε το παρόν στο προσκλητήριο που έκανε ο ερασιτέχνης, οκ, okay, είπανε πιο λίγες λέξεις για τη Βουγιουκλάκη στη Μαρία της Σιωπής. Δεν το ξέρεις αυτό. Τι έχουν κάνει? Εντάξει. Δεν έχουν κάνει τίποτα, Χρήστα, θες. Ναι, τότε γιατί τους ευχαριστείς? Τότε γιατί τους ευχαριστεί ο παράγοντας? Να βγαίνει και δημόσια. Γιατί τους ευχαριστεί ο παράγοντας? Να ορθώσουν ανάστημα. Τι να κάνουν? Ούτε που με νοιάζει τι κάνει ο ερασιτέχνης. Στον Μπόκαλη πήγαν όλοι γύρω-γύρω και καθόντουσαν. Έχει δίκιο ο Στέριος. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Στον Μπόκαλη. Έκανε πέσει ο Ολυμπιακός. Τότε με τον Ολυμπιακό, ξέχασε τι γινόταν. Του Πειραιά. Οι βουλευτές του Πειραιά. Του Πειραιά. Ο Πειραιάς έχει μόνο τον Ολυμπιακό. Εδώ υπάρχει και Άρης. Ωραία, να πάρει και Ηρακλής. Να πάνε σε όλους. Δεν πάνε πουθενά. Ούτε στον Άρη πήγανε. Σε όλους να πάνε. Ούτε στον Άρη πήγανε. Θυμάται πολύ καλά ο Κώστας για ένα μηδενισμό σε ένα μάτς με τον Πανιόνιο όπου το ξύλο παιδιά της Νέας Σμύρνης ήταν ανελαίητο πραγματικά. Ναι, ναι, ο παδί των δύο ομάδων ποδοσφαιριστές, μιλάμε για μια ζούγκλα. Ξανά γίνει το μάτς. Ήταν η απόφαση. Φυσικά ξανά γίνει. Αφού μαζεύτηκαν γύρω από το κράτη βουλευτές ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όλων των κομμάτων. Δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚ, δηλώσεις αυτό, Ολυμπιακός μας, μην τολμήσετε να τον τιμωρήσετε. Εντάξει, οι δικοί μας εδώ τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας ήπιαν το αμήλυτο νερό. Γιατί του ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν και τοποθετήθηκαν. Τοποθετήθηκαν, ναι. Τι είπανε? Ότι είναι αδική αυτό που συμβαίνει και πρέπει να κρίνουν διαγώνες στο χορτάρι κτλ. Και μετά, τουλάχιστον στο προσκλητήριο. Ένα. Βέβαια, και ήταν αντιπολίτευση, Στέριο. Άμα ήταν ανάποδα, θα πήγαιναν οι άλλοι. Έτσι γίνεται πάντα. Ήταν αντιπολίτευση. Ναι. Απλώς, Χρήστανθε, εγώ σαν Στέριος περιμένω από έναν άνθρωπο που προέρχεται από την ατρόμητη οικογένεια και εγώ έχω πολλές αμφιβολίες αν δεν ήταν συνδεδεμένος με τον ΠΑΟΚ, αν μπορούσε να φτάσει εδώ ο Σταύρος Καλαφάτης. Το λέω έτσι πολύ απλά και κατανοητά. Περίμενα να πει και μία κουβέντα. Κοίταξε να σου πω. Να βάλει και μία δήλωση προσωπική. Και ο ΠΑΟΚ, αν δεν υπήρχαν διαχρονικά όλοι αυτοί οι υπουργοί, οι πολιτευτές κτλ. Και ο ΠΑΟΚ δεν θα ήταν εδώ που είναι αυτή τη στιγμή, Στέριο. Έτσι είναι αυτό. Δούνε και λαβήν είναι με την πολιτεία. Δεν νομίζω. Έχω άλλη άποψη. Ναι. Πώς έχεις άποψη? Θα κάνεις γήπεδο αν δεν σου δίνει ο Καμένος πέρσι τα στρέμματα? Δεν θα κάνεις. Θα ήταν ο Ιβάν Σαββίδης εδώ στον ΠΑΟΚ αν δεν γινόταν η ρύθμιση τα 50 να γίνουν 11? Δεν θα ήταν. Θα ήταν, Χρυσάδε. Πώς θα ήταν? Με 50? Θα ήταν. Καλά, εντάξει. 50 θα ήταν. Καλά. Έχει αποδείξει ότι δεν σκέφτεται τα χρήματα. Γι' αυτό έχεις φανάει σε free play. Ακριβώς αυτό που λες. Θα έπαιρνε 50.
θα έπνιγε 50. Τα χρήματα μπορεί να μην τα σκέφτεται, αλλά πρέπει 50. Να υπάρχουν κανόνες, Στέργιο. Και οι κανόνες, οι πολιτικοί, όποτε θέλουν για τον έναν, τις ρυθμίζουν αναλόγως. Και όποτε θέλουν, ωραία. Το κάνουν. Λοιπόν, και το παράδειγμα που είπε. Και συγγνώμη να τελειώσω, το παράδειγμα που είπες για τον Ολυμπιακό είναι το πιο προφανές. 200.000 φορές σου έχουν ευνοήσει με τράπεζες Κρήτες, με καραϊσκάκια που τους χαρίσανε, με διάφορα άλλα ζητήματα που τους χαρίσανε. Ξύπνησε τώρα ο Αλαφούζος, επειδή είναι με την κυβέρνηση, θέλει να βάλει τηλεοφόρο με ένα πρόγραμμα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός μέχρι την 15 μέρες έκανε φασαρία για το Βοτανικό και τώρα λέει όχι στο Βοτανικό, ενώ έβριζε, κάνανε, ράνανε, Μπινελίκη, τον Πακογιάννη, τώρα λένε όχι το Βοτανικό, τώρα θέλω τηλεοφόρο. Η οποία λεωφόρος όμως. Υπάρχουν ζητήματα νομικά που το απαγορεύουν να γίνει. Πήγε να γίνει και πριν χρόνια και είπαν έχει πρόβλημα τη στατικότητα, έχει διάφορα τέτοια ζητήματα. Να δεις τι ωραία τώρα που ο Αλαφούζος είναι δικός μας, θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Έτσι γίνεται. Τι μου λες λοιπόν ότι οι πολιτικοί δεν βοηθάνε. Φυσικά και βοηθάνε οι πολιτικοί και είναι δουλειά και δουλειά. Από τη στιγμή λοιπόν, Χρήστα, θα πάμε με τα νερά σου που λες ότι ο Καλαφάτης ενδεχομένως και να έκανε ενέργειες που δεν φάνηκαν προς τα έξω. Όχι ενδεχομένως, ο ερασιτέχνης δείχνει ότι έκανε. Ωραία. Θα μπορούσε λοιπόν ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ να τον ευχαριστήσει με ένα τηλέφωνο και να μην βγάλει ανακοίνωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΠΑΟΚ να ευχαριστεί δημόσια γιατί και πρέπει, πολιτική. Γιατί θα σου το πω τώρα, για να τον υπερασπιστώ λίγο τον Καλαφάτη που δεν είναι ούτε φίλος μου ούτε είναι αριανός. Και γιατί πρέπει ρε φίλο όταν κάνουν κάτι αρνητικό να τους βρίζουμε και όταν κάνει κάτι θετικό να το κρύβουμε. Πάρ' τον και στον γκέλα και πες τον στο τηλέφωνο. Γιατί πρέπει να λαϊκίζουμε δηλαδή με τους πολιτικούς όταν στη θέλουμε και επιδιώκουμε κάτι. Είναι δημόσια κριτική, Χρυσανθέ. Είναι δημόσια κριτική. Και η δημόσια απόδοση. Το ψηφίσαμε εμείς. Και κόντρα στο λαϊκισμό, η δημόσια απόδοση των πραγματικών γεγονότων και των ευχαριστειών δεν κακή. Με την ίδια λογική. Ο Στέργιος λέει ότι όπως τον ευχαριστούν. Δεν λέει ότι κακώς τον ευχαριστούν. Λέει ότι κακώς τον ευχαριστούν δημόσια, είπε. Αυτό είπε ο Στέργιος. Αυτό δεν είπες. Αυτό δεν κατάλαβα. Σωστά δεν κατάλαβα. Αυτό είπα, ναι, αυτό είπα. Αυτό είπε ο Στέργιος. Γιατί είναι Στέργιος. Και το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Στέργιος. Σου λέει εγώ, σε ήθελα στο δύσκολο. Όχι εδώ τώρα στο handball. Φυσικά. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν είναι η ταλαιπωρία που τράβηξε ο κόσμος και περίμενα από ένα παιδί του ΠΑΟΚ όπως είναι ο Σταύρος να βγει και να πει δημόσια δύο πράγματα. Δεν σου λέω να θα σου πει, εγώ είμαι βέβαιος ότι αν πάρω τον κάθε Σταύρο Καλαφάτη θα μου πει έκανα αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά παιδιά δημόσια δεν γίνονται. Δε, καλά, γιατί, ναι, ξέρεις γιατί δεν λέγονται δημόσια Στέργιο. Και θα πεταχτώ μετά εγώ και θα σου πω: ωραία, Σταύρο. Για τον Άρη, για το θέμα του τι έκανες. Συγγνώμη, ο Γεραπετρίτης πώς μίλησε, πόσες ώρες δημόσια. Ο Καλαφάτης δεν πάει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στη Βουλή. Ως Γενικός Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας πάει. Ο Γεραπετρίτης τόσες ώρες πώς μίλησε. Δεν θέλησαν ούτε ο Σταύρος Καλαφάτης ούτε στην αδερφή του, Α και Β Θεσσαλονίκης, να συναχωρήσουν τον Βαγγέλη και τον Κυριάκο. Εντάξει, γιατί δεν έχουν το. Σε μια σύσκεψη τώρα αυτό που λέει ο Στέργιος μπορούσε να πάει. Ναι, εντάξει. Έκανε πάω κανένα μάζεμα. Ας πηγαίνει. Εγώ ξέρω ότι ο Καλαφάτης και στο λέω πρώτη, και το λέω πρώτη φορά δημόσια. Σε σχέση και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη. Και με τον Άρη, πρόσεξε τι λέω. Και με τον ΠΑΟΚ έκανε τα περισσότερα από όλους τους άλλους βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Χρυσανθέ, για να το κλείσουμε. Και ας καταγραφεί αβάντα στον Καλαφάτη, δεν με νοιάζει. Ωραία, η δική μου πάγια θέση που δεν αλλάζει μέχρι να εμφανιστεί κάποιος που να μου αλλάξει την άποψη είναι ότι κανείς από τους βουλευτές Θεσσαλονίκης και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα και τα επόμενα δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να το ορθώσει για να υπερασπιστεί άντε ας τον ΠΑΟΚ να γίνει κάτι για αυτή την πόλη κάποτε. Μια χαρά βολεύονται όλοι. Εντάξει. Έγινε Στέργιο. Αν μου πείτε ένα πολιτικό που να έχει κάνει κάτι για αυτή την πόλη και να έχει αφήσει το στίγμα του, εγώ θα σας πω μπράβο. Τι εννοεί το στίγμα μου έναν. Ότι έχει κάνει την πόλη. Να έχει κάνει ο Βενιζέλος, ρε φίλε. Ο Κοσμόπουλος. Ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος. Μας χάρισε 50 δις. Ο Βενιζέλος. Ορίστε, σου είπα. Με το Άρη 44. Καλό είναι αυτό που έκανε. Όχι. Όχι με το Άρη 44. Με την ειδική καθάριση και τον μπάσκετ. Με την ειδική καθάριση, ναι. Καλό είναι αυτό που έκανε. Το έκανε όμως. Η Φάνη Πάνη Πετραλιά που σου έκανε γήπεδο. Κάτι που να επάφησε το στίγμα του. Γήπεδο σου έκανε. Η Φάνη πάλι Πετραλιά. Ο Καμένος που σου έδωσε τέτοιο. Ο Καμένος που σου έδωσε πάλι να κάνεις γήπεδο. Η Φάνη πάλι Πετραλιά που σου έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για τη στατικότητα στη θύρα 4. Τα ξεχνάς αυτά. Ο Βενιζέλος με πατατούδι. 500 μπορώ να σου βρω. Ευτυχώς με αυτά που ακούω. Έχω ωραία θέα και δεν μου ανεβαίνει η πίεση. Λοιπόν, κλείσε να ακούσουμε τα μέτρα. Κάνε καμιά βουτιά. Κλείσε να ακούσουμε τα μέτρα. Ευχαριστούμε, Στέργιο. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, ανακοινώνονται νέα μέτρα από τον κύριο Χαρδαλιά. Υποχρεωτική μάσκα από αύριο σε 10 τράπεζες καταστήματα τροφίμων. Ναι, δεν είναι. Βάλε να το ακούσουμε λίγο live. Βάλε. Όχι, μωρέ, τώρα σε βάλε λίγο. Αυτή την. Θα τα πούμε εμείς, ορίστε. Υποχρεωτική μάσκα. Περίμενα να το βάλω εγώ. Βάλτο εσύ.
Χρυσανθέ, θα ξαναγυρίσει ο Πιτυπόκος. Δεν θα κλείσει ποτέ. Δεν θα κλείσει ξανά, ναι. Αλλά... Θα είσαι πλέον με μάσκες και με τέτοια. Εδώ βλέπεις στην Αμερική. 50.000 τη μέρα πεθαίνουν. Και είναι όλα ανοιχτά. Δεν γίνονται αυτά. Καλά, αυτή μιλάμε. Ναι, γιατί είναι... σου λέει, κάναμε τη ΣΜΕΘ, προετοιμαστήκαμε για τους πιο νέους ανθρώπους κτλ. Αντιμετωπίζεται μερικώς για τους ανθρώπους. Οπότε ας πεθάνουν οι γέροι. Ναι, για τους γέρους δεν μπορώ. Τι να κάνω. Να τους αφήσουμε να πεθάνουν, τι λες. Θα πεθάνεις από την πείνα, άμα ξανακάνει lockdown. Εντάξει. Καλύτερα από την πείνα παρά να πεθάνουν τώρα. Όχι, μπορεί να μην κολλήσει κορονοϊό. Είναι από την πείνα σίγουρα θα πεθάνει σαν κλίση. Να ξέρει. 384.350 ευρώ. Καθώς και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 270 ημερών συνολικά. Όσα έγινε. Το του φετινού καλοκαιριού είναι η επόμενη μέρα. Το να καταφέρουμε να παραμείνουμε υγειονομικά ασφαλείς, που είναι και η απόλυτη προτεραιότητά μας, ενώ η οικονομία ξεκινά να επαναλειτουργεί. Ναι. Προφανώς αυτή η άσκηση, αυτή η εξίσωση, επιτρέψτε μου να πω, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη. Δεν είναι όμως αδύνατη. Όπως μας αποδεικνύουν τα δεδομένα των τελευταίων μηνών και ιδιαίτερα του Ιουλίου, όπου οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας δείχνουν σταθερή αυξητική κίνηση, ενώ η υγειονομική κατάσταση της χώρας παραμένει σε απόλυτα διαχειρίσιμα επίπεδα. Δημιουργούνται δηλαδή προϋποθέσεις εκείνες που θα μας επιτρέψουν να ταινίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία ως προς την υγειονομική διαχείριση πανδημίας, αλλά και ευρύτερα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, κάθε απόπειρα, κάθε προσπάθεια να επιστρέψουμε πρόωρα στις προ-κορονοϊού συνήθειές μας θέτει σε κίνδυνο όσα έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Μας απομακρύνει από τον κοινό μας στόχο να προστατεύσουμε την υγεία τη δική μας αλλά και των γύρων μας, να δημιουργήσουμε ανάχωμα στην όσο. Όσο και αν το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ανεμελιά, με τη χαλάρωση, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των κανόνων όπου και αν βρισκόμαστε. Αποστάσεις, μάσκες και ατομική υγιεινή είναι το τρίπτυχο για να παραμείνουμε υγιείς, για να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι υγειονομικά ασφαλής, για να εξακολουθήσουμε να βγαίνουμε νικητές. Σας ευχαριστώ. Πω, πω, συγκινήθηκα. Ο ιός είναι εδώ. Ο ιός και η κόρη. Πάμε σε διαφημίσεις. Μάσκα από αύριο. Μάσκα στα σούπερ μάρκετ φοράμε. Ναι. Τώρα και στις τράπεζες και στις δέκο. Εντάξει. Και πού αλλού και στα καταστήματα τροφίμων. Δεν προστατεύει εσένα. Προστατεύει τους άλλους από μένα. Τον άλλον. Ναι, εντάξει. Μπήκα εγώ στο σούπερ μάρκετ χωρίς μάσκα. Και μου λέει ο σεκιουριτάς, λέει κύριε, λέει ο φίλος, σας ενημερώσω. Λέω έχεις δίκιο, λέω δεν έχω όλο μαζί μου. Θα πάρω ένα γάλα και θα βγω. Λέει με ευθύνη δική σας. 300. Γιατί λέει θα σας γράψουν, λέει εσάς. Λέω έχεις δίκιο, φεύγω και έφυγα. Δεν είχα μαζί μου, ξέχασα. Έρχεται τώρα ο αδέρφος, ο κύριος γελάτε. Πίκι πίκι πόκο πόκο. Η πυραβλάκα του Καραθανάσης λέει διαθέτει πανίσχυρη δύναμη πυρός. Μας δουλεύουν ρε. Μια πυραβλάκα το δεν μας δουλεύουν ρε. Τι το κουτούκου ρε. 30 φρεγάτες έχουν οι άλλοι. Καραθανάσης. Μην αρχίσω πάλι την στρατιωτική ανάλυση. Μπορείς να μου δώσεις μια στρατιωτική εκπομπή. Ναι. Εκπομπή. Τέτοια μιλητέρ. Για τέτοια θέματα. Μπορώ. Άμυνα και τεχνολογία. Πάρε και χορηγό, έχει πάρει και site. Πώς το λένε. Τι μόνο, ένα site. Πάρε και τη. Τώρα έχει παντρευτεί το πρώην της Νίκη Βόλου που είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Πώς το λένε. Ναι, το Βούτσι. Τον πρόεδρο. Βούτσι. Μπράβο. Ναι. Η συνάδελφος. Ναι. Η... Μάλιστα. Μια ξανθιά πολύ κάνετε, όμορφη. Ναι, που κάνετε... Μπράβο, συνάδελφος που ήταν και έκανε την εκπομπή. Του στρατού. Επί ναι. Καμένου. Την εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων. Ξαναήρθε στην εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων. Πω, πω, τη ζούμε. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, έτσι θα το ονομάσω την εκπομπή, να ξέρεις. Και όποιος γουστάρει, όποιος δεν γουστάρει, εδώ. Σαββατοκύριακο 8 με 10. Το πρωί. Είμαι χαλαρή. Ευχαριστώ. Δεν μπορεί να πας. Κώστα, μπορείς να έρχεσαι, ρε, 7 η ώρα. Όλοι ακούνε τότε. Βάλαμε, όντως όλοι ακούνε, Κώστα. Όντως όλοι ακούνε. Λοιπόν, την Παρασκευή θα σας πούμε πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Από τους καλοκαιρινούς. Για, το για 20 μέρες. Καλοκαιρινές εβδομάδες, ναι. Τρεις εβδομαδούλες. Εδώ θα είναι ο Κώστας, παιδιά, δεν θα φύγει. Καλά, εννοείται. Και άμα έρχονται παίκτες εκείνη την ώρα. Θα πηγαίνεις και στο αεροδρόμιο. Και εδώ ποιος θα κάθεται, ο Φοφίκος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Με συνέχεια στο ρεπορτάζ και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ρίτζεσι Καζίνο, θα πάμε. Θα πάμε και Ρίτζεσι Καζίνο. Και θα Lucky πάμε. Lucky 7 θα πάρουμε. Θα πάρουμε και Lucky 7. 7 χιλιαρικάκια, φίλε. Μια χαρά. Και θα πάρουμε και συμμετοχές για το διαγωνισμό της Opticon Express. FM κενό γυαλιά, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 542. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
Μαζί μας η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο από την Interveten. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Οι κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Υπηρεσία Cash Out Live Streaming. Και βεβαίως επίσημος χορηγός ελληνικής Super League. Και μάλιστα δεν ήταν μόνο φέτος, θα είναι και για τα επόμενα 3 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Για να αντιλαμβανόμαστε πως συγκεκριμένες εταιρείες, πέρα από τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον κάθε ένα από εμάς και τη δυνατότητα που μας δίνουν και για διασκέδαση, αλλά να βγάλουμε και μεροκαματάκι, βοηθούν ουσιαστικά στον ελληνικό αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο που ψάχνει εναγωνίως έσοδα. Και υπογράψανε τι ωραία, τι καλά, και η Interveten θα στηρίζει όλες τις ομάδες για την επόμενη τριετία. Θα κάνουμε και μια κουβεντούλα επ' αυτού. Πάμε να καλησπερίσουμε έναν καλό φίλο, τον άνθρωπο που κινεί τα νήματα για την Interveten στην Ελλάδα. Ο Μάριος Λευκαρίτης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα σας, εγώ καλά είμαι. Καλησπέρα στους ακροατές σας και Θεσσαλονίκη, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, πανηγυρίζουν όλες οι ομάδες που θα παίρνουν τα λεφτά την Interveten. Μια χαρά. Το πώς θα τα μοιράσουν είναι δικό της. Έτσι, η Super League. Έτσι, έτσι, η Λίγκα θα τα μοιράσει, αλλά νομίζω είναι και αυτό που έλεγα στον πρόλογο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στην εποχή που ζούμε, να εξασφαλίζει η Super League μια συνεργασία με μια κορυφαία εταιρεία στον χώρο της όπως η Interveten. Και να έχει και έσοδα και για την ίδια τη Λίγκα, γιατί έχει και λειτουργικά έξοδα πολύ σημαντικά η Λίγκα, έτσι. Αλλά κατ' επέκταση και για τις ομάδες. Κοίταξε, το πιο σημαντικό είναι να γίνει ένα άθλημα που για μας, για όλες τις εταιρείες μιλά αυτή τη στιγμή, είναι το νούμερο ένα το στοίχημα, το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς, το πρώτο μεγάλη διαφορά, να γίνεται ανταγωνιστικό και να είναι αξιόπιστο. Αυτοί οι δύο πυλώνες, αξιοπιστία και ανταγωνισμό, για μένα είναι πιο σημαντική. Μόνο αν υπάρχει μια δυνατή κεντρική διαχείριση, όπως είναι ο συνεταιρισμός των ομάδων, η Super League, τότε μπορεί να ανέβει το ποδόσφαιρο εκεί που αξίζει. Και φέτος, αν έχετε προσέξει, είχαμε μια άνοδο στα εισιτήρια, δεν είχαμε τόσο άσχημες διαιτησίες, υπήρχαν λάθη, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ευκαιμένα, που σιγά σιγά δείχνει το ποδόσφαιρο τουλάχιστον να κάνει βηματάκια προς τα μπροστά ακόμα. Είναι ένα στοίχημα, νομίζω, γενικότερα το κατά πώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, να αποκτήσει τη δυναμική που βλέπουμε ότι έχει και παγκοσμίως. Εντάξει, έχουμε τα ζητήματά μας, τα οργανωτικά, τέτοιου είδους θέματα. Νομίζω όμως ότι αυτά τα έχουμε γενικότερα, Μάρια, σε όλη την ελληνική κοινωνία, και το λέω σε σένα που ξέρεις και τον τρόπο λειτουργίας και ευρωπαϊκά, έτσι, και στην Ευρώπη. Άλλωστε, έχει βάση και στην Ευρώπη η εταιρεία, αλλά και στην Κύπρο έχεις αντίστοιχη εμπειρία, καθώς είσαι από την Κύπρο, και βλέπεις ότι γενικότερα... Στην Κύπρο δεν έχουμε άδεια. Ναι. Στην Κύπρο δεν έχουμε άδεια. Α, στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα είμαστε στις εταιρείες που θέλουμε να αποκτήσουμε όταν κάποτε τελειώσει η διαδικασία. Ναι. Είναι και αυτό φοβερό, έτσι. Δηλαδή οι εταιρείες σαν την Interveten, που είναι μια εταιρεία, εντάξει, είναι κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόλα αυτά στην Ελλάδα ταλαιπωρείται, ενώ έχει πληρώσει, διόρθωσε με κάνω λάθος, 1 εκατομμύριο ευρώ στο ελληνικό κράτος όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε πληρώσει αρκετά σε φορολογίες. Ναι. Απλά για να είμαστε αντικειμενικοί και σωστοί, έχει ξεκινήσει η διαδικασία διοδότησης. Απλά λόγω της πανδημίας που ζει ο κόσμος και ήταν δύσκολη και για όλους μας, έχει μπλοκάρει λίγο διαδικασία. Αλλά ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαδότησης έχει. Εγώ ευελπιστώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα βγουν κανονικά οι άδειες. Μακάρι για να ξέρετε και εσείς πώς θα μπορείτε να λειτουργήσετε και πώς θα λειτουργείτε και απέναντι και στους πελάτες σας, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως να δεν ξέρω αν σκέφτεστε την επέκταση και σε κάποια άλλα αθλήματα. Εγώ θυμάμαι παλιά η Interveten ήταν χορηγός. Ένας από... Ναι.
Ένας από τους λόγους που κάναμε την επένδυση στη Super League, που έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά τα τελευταία δύο χρόνια πιο δυναμικές χορηγίες, είναι και η ύπαρξη κάποιου νομοθετικού πλαισίου. Mm-hmm. Διαφορετικά κάνεις ένα business plan και ένα προγραμματισμό όταν ξέρεις τι γίνεται, τι κανονισμοί και τι νόμοι διέπουν την αγορά, και διαφορετικά είναι όταν ήταν μια γκρίζα αγορά, δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει αύριο, μπορεί να γίνουν capital controls, μπορεί να κλείσουν τον λογαριασμό σου, μπορεί, χίλια μπορεί. Σωστά. Ελλάδα είναι, δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει η επόμενη. Και διαφορετικά κάνεις όταν υπάρχει ένα πλάνο εφταετίας, όταν υπάρχει μια νομοθετική σιγουριά, όταν βλέπεις να υπάρχει σταθερότητα πίσω στη χώρα, να έχει επιστρέψει. Διαφορετικά κάνεις και εσύ την επένδυσή σου. Mm-hmm. Η διαφορά μας και εμάς από τις άλλες εταιρείες είναι ότι εμείς έχουμε ένα ιδιοκτήτη, δεν έχουμε πολλούς ιδιοκτήτες. Αυτό μας κάνει πολύ πιο ευέλικτους και πιο γρήγορα στις αποφάσεις. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη δεν έχουμε τα κεφάλαια που έχουν οι άλλοι για να ξοδέψουν που παίρνουν τα άσφαλα στο χρηματιστήριο. Κατάλαβα. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ στοχευμένοι και πολύ σωστοί στις αποφάσεις μας. Mm-hmm. Πόσο σας βοηθάει ή όχι το γεγονός ότι συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την επόμενη μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Βλέπω σε μια συνέντευξη στον Καζέτα μια δική σου θέση σε σχέση με το κατά πόσο θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα ακόμα και με 12 ομάδες, με δύο γύρους, με play-off, play-out κτλ. Θες λίγο να μας το πεις αυτό, γιατί εγώ το βρίσκω όντως πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Ναι. Δεν είναι δεσμευτικό ούτε για την Ιντερνετ ούτε για τη Λίκα. Ναι. Άλλωστε, στο συμβόλαιο που έχουμε με τη Λίκα υπάρχει ένα μίνιμουμ αριθμό αγώνων. Δεν λέει κάτι άλλο. Mm-hmm. Σαν Μάριος που ασχολούμαι χρόνια με το ποδόσφαιρο, προσωπική μου άποψη είναι για μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα θα ήταν με 12 ομάδες, όχι όλες από δύο πόλεις, να υπάρξει διασπορά των ομάδων, να παίξουν δύο γύρες κανονικά και μετά να έχουμε οι πρώτοι έξι να παίξουν για το πρωτάθλημα και οι τελευταίοι έξι για τον υποβιβασμό. Και μάλιστα οι πρώτοι έξι να χάσουν τα αποτελέσματα και τα γκολ που έχουν σημειώσει στους δύο τελευταίους της βαθμολογίας, για να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρον, για να μην τα μεταφέρουν μεταξύ τους. Μοιάζει λίγο με αυτό που έχουμε τώρα, με τις 14, 7, οι 6 και οι 8. Μοιάζει λίγο. Παίζει λίγο. Για μένα 14 είναι το limit. Ναι. Δεν μπορεί να αντέξει περισσότερες ομάδες. Ναι. Αν δείτε τα εισιτήρια σε μια ανακοίνωση που είχε βγάλει η Λίκα και είχε δώσει τα εισιτήρια τελευταίων χρόνων, τα πιο λίγα εισιτήρια είχαν κοπεί τη χρονιά που ήταν 18 ομάδες στην Αθλητική. Ναι. Κοίταξε, το ενδιαφέρον και φέτος μάλιστα είχαμε και το με την πανδημία, δηλαδή στα play-off, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το Άρης ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα είχαμε ακόμα περισσότερα εισιτήρια στα παιχνίδια αυτά, αλλά υπήρχε το πρόβλημα με την πανδημία και ήταν και κλεισμένο το θυρόν αυτά τα παιχνίδια. Θα είχαμε δηλαδή εκτόξευση φέτος. Ακριβώς αυτό πιστεύω και εγώ. Γιατί οι ομάδες πάνω κάτω δεν είχαν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Εντάξει, είχε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ήταν ίσως ένας καλής πιο πάνω από τις άλλες ομάδες. Αλλά οι επόμενες ομάδες που ακολουθούσαν, οι επόμενες τέσσερις, και σου βάζω μέσα και Ατρόμητο και Αστέρα, δεν είχαν τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Στη μέρα τους μπορείς ο καθένας να κερδίσει οποιοδήποτε εκεί. Μάλιστα. Σκέφτεστε, αφού πάρετε την άδεια, γιατί κατάλαβα ακριβώς το πλαίσιο, να επεκταθείτε και σε άλλα αθλήματα. Εδώ ο Κούσης που είναι μπασκετικός, μου λέει τι θα γίνει στο μπάσκετ, τι θέλουμε. Και παίζουμε και με τον Κεραυνό. Θα το ρω, βέβαια. Κύριε Λευκαρίτη, ο Ηρακλής με τον Κεραυνό παίζουν στην Ευρώπη. Θα σας ρίξουμε 20 το κεφάλι. Όχι, οι Κύπροι, εσάς τους Ηρακλειδείς. Ναι, όντως. Καλά δεν λέω, Μάρια. Μια χαρά ομάδα είναι ο Κεραυνός. Εγώ στο μπάσκετ είμαι ανόρθωση στην Κύπρο. Ανόρθωση. Ανόρθωση. Ναι, δεν έχουμε ακόμη. Διαλύσαμε το μπασκετικό μας το τμήμα με την τουρκική εισβολή. Και εδώ και ένα-δύο χρόνια προσπαθούν σιγά-σιγά να το ξαναστήσουν. Ναι, ναι, μαθαίνω. Δεν μου πέφτει λόγος, είμαι ξένος εγώ. Απλά το μπάσκετ πιστεύω ότι απαξιωθεί από τους ίδιους τους παραγοντές του στην Ελλάδα. Το μπάσκετ έχει μια πορεία η οποία δεν είναι τόσο σούπερ όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια πράγματι. Αλλά τώρα γίνεται μια προσπάθεια σιγά σιγά λίγο να ανέβει, λίγο να βοηθήσει η εθνική να βρεθούν κάποιες λύσεις και να μπορέσει να πάει καλύτερα. Με αυτά που διαβάζω στα έντυπα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν υπάρξει μια συνένεση να κάτσουν όλοι και να πούν αγαπάμε το άθλημα, πρέπει να δουλέψουν στην ίδια κατεύθυνση, δεν πρόκειται να τα βρούνε.
Δηλαδή, βλέπεις ομάδες μη μπασκετικής ιστορία, οι δύο θεσσαλονικές, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Όταν ήμουν ένα παιδάκι ζούσα για να δω, βλέπω τις Πέμπτες στον Άρη στην Ευρώπη και τα ΠΑΟΚ Άρης. Τελικά με ξεριζμένα κεφάλια και λοιπά. Ο Ολυμπιακός στην Β' Εθνική. Δικαιούται κάθε μια ομάδα να αγοράζει το αφημί της άλλης και να μένει στην κατηγορία. Αυτά τα ελληνικά τα τρέχει. Δεν βοηθούν το άθλημα, δεν το κάνουν ανταγωνιστικό. Όταν κάτσουν κάτω οι παράγοντες και πούνε έχουμε ένα μαγαζί γωνία το οποίο είχαμε παραμελήσει και κάτσουν να ξαναφτιάξουν τις βιτρίνες, να βάλουν κόσμο μέσα να το διορθώσουν, σίγουρα είναι μαγαζί γωνία τον μπάσκετ και ειδικά με το που ταιριάζει και στην νοοτροπία του Έλληνα. Εμάς σαν εταιρεία δεν θα μας αφήνει διάφορο στο μέλλον για μια χορηγία στον μπάσκετ. Mm-hmm. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει κάποιο μακροχρόνιο πλάνο, γιατί σαν εταιρεία δεν κάνουμε κάποια χορηγία και στον ένα χρόνο ή στα 6 μήνες να σταματήσουμε. Στόχος είναι όταν κάνει μια χορηγία να δένεσαι με το συνεργάτη σου, σωστά, να έχετε μια κοινή πορεία και να ενώνει την πράντα σου μαζί με το όνομα του συνεργάτη σου. Το κέρδος είναι κέρδος μου και αντίθετα. Έτσι, είναι win-win. Ακριβώς αυτή είναι η χορηγία. Μαρή, έτσι, επειδή έχεις εικόνα στοιχηματικά, πέρα από το ποδόσφαιρο, okay, νομίζω ότι είναι το άθλημα στο οποίο ποντάρουν οι περισσότεροι, στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, στην Μπάσκετ Λίγκ και τα λοιπά, υπάρχει ενδιαφέρον στοιχηματικό από τον κόσμο? Κυρίως NBA και μετά Euroleague. Ναι, είναι στο NBA πολύ. Υπάρχει, ναι, NBA παίζουν πολύ. Ναι. Μάλιστα. NBA είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και έχετε και πολλά άλλα αθλήματα, έτσι. Βλέπω. Εντάξει, κοίταξε, όλη την γκάμα. Να σου πω τη σειρά των σπορ. Ναι. Είναι ποδόσφαιρο, είναι τένις, είναι βόλεϊ και είναι μπάσκετ. Το βόλεϊ είναι πάνω από το μπάσκετ, ε? Θα αλλάζει τα παιχνίδια. Είναι ότι αλλάζει ο πόντος πιο νωρίς, ότι μπορεί να παίξει ο κόσμος στο στοίχημα. Αυτή την εποχή ζούμε στην εποχή που είναι το trend, το quick win. Παίζεις τον επόμενο πόντο και πληρώθηκες. Ναι, και πληρώθηκες. Για να πληρωθείς αμέσως. Α, γι' αυτό το καζίνο πάει τόσο καλά στην Ελλάδα, γιατί κερδίζεις αμέσως και πληρώνεις. Μάλιστα. Γι' αυτό έχουμε και την κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, φίλε, στην Ιντερβέτεν. Αν την ξέρεις. Έτσι. Με τεράστια γκάμα παιχνιδιών το βλέπω. Παίζει ένα, ακούσει ένα συνέχεια ένα παιχνίδι. Όταν παίζει. Gozo Quest. Gozo Quest παίζει, λέει, συνέχεια. Δεν μπορεί να πω άποψη, αλλά όταν βγάλουμε άδεια θα έχουμε σίγουρα και όλα την γκάμα των καζίνων που μπορούμε να προσφέρουμε σαν εταιρεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όλα ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά όταν βγάλουμε άδεια σίγουρα θα βελτιώσουμε και άλλο το προϊόν μας. Και θέλω πραγματικά να γνωρίσω τον άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρω από ποια στοιχηματική τέλος που τα έκανε πρώτος, που βρήκε το cash out. Δηλαδή αυτός ο τύπος που το σκέφτηκε πρέπει να είναι κορυφή. Κοίταξε, είναι το παραένα. Κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσει. Έχασα το κουπόνι μου για ένα αγώνα, έχασα στο παραένα. Όταν παλιά παίζα και εγώ στοίχημα, θυμάμαι να έχω χάσει αγώνες για αγώνες το 94, το 95. Οπότε κάποιος τώρα σκέφτηκε, ας τους δώσουμε ένα τυράκι για να μην χάσουμε το παιχνίδι. Και έχει εξελιχθεί πλέον σε επιστήμη το κασάου. Βέβαια. Δηλαδή και το ποντάρισμα και το πώς παίζουν. Εγώ διαβάζω σε διάφορες ομάδες στα Facebook και αυτά, γίνεται χαμός. Εμείς δεν είμαστε τόσο. Η Ελλάδα είναι πανεπιστήμια. Η Ελλάδα είναι πανεπιστήμια σε διάφορες στοιχήματα. Αν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ελλάδα, Αγγλία είναι πανεπιστήμιο. Μια-δυο άλλες χώρες είναι κολέγιο. Και όλες οι άλλες χώρες είναι δημοτικό ακόμα. Και η Κύπρος πρέπει να είναι σε καλό επίπεδο. Βέβαια. Η Κύπρος είναι σε καλό επίπεδο, αλλά στην Κύπρο το στοίχημα υπάρχει από πάρα πολλά χρόνια. Ήταν η εξέλιξη το Πουλς λόγω της Αγγλοκρατίας που είχαμε. Έτσι. Η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολλά χρόνια εδώ με το ιστορία. Η Ελλάδα τα μαθαίνει γρήγορα αυτά, κύριε Λευκαρίτη. Τα μαθαίνει γρήγορα η Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα όμως είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, υπάρχει τόση παραβιομηχανία δίπλα από το προϊόν. Σε καμιά άλλη χώρα δεν υπάρχουν 7-8 στοιχηματικές εφημερίδες, δεν υπάρχει ειδικότητα μέσα μαζικής ενημέρωσης στοιχηματαντής, δεν υπάρχουν τόσες εκπομπές για το στοίχημα, δεν υπάρχει κανείς σε καμιά άλλη χώρα που να ξέρει
ξέρω εγώ, περί τεράστιες γειτονιάς σου, το πώς ονομάζεται το δεξί μπακ της TAP47 στη Φιλανδία. Έτσι. Σωστό. Έτσι, έτσι όπως το λέτε. Μου έκανε εντύπωση μια που λέμε για cash out, για ένα στοίχημα στην Αγγλία, που είχε βάλει ένας τύπος εκεί ένα στοίχημα να μην σκοράρει ο Λίγκαρντ σε όλη το τη σεζόν, ναι. Και να μην δώσει assist και έβαλε τον γκολ, παιδιά, στο 95 του τελευταίου αγώνα. Και από λάθος του Σμάχελ, ναι. Του τερματοφύλακα. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ναι. Καταλάβεις, όταν σε θέλει, σε θέλει. Έτσι. Η τύχη είχε πιώσει, αλλά το παραφράζω λίγο. Ναι. Βέβαια η εταιρεία του το πλήρωσε στο τέλος το στοίχημα, αλλά και αυτός τα χάρισε, λέει, τα χρήματα. Σε κοινοφελή σκοπό. Στο Black Lives Matter. Έτσι. Ναι. Είναι φοβερό και αυτό. Ωραία. Είστε για διακοπές τώρα ή έχουμε. Δεν ξέρω, φέτος έχει αλλάξει και το δικό μας. Κάναμε 2 μήνες διακοπές. Ναι, σωστά. Γιατί θα έχει. Champions League θα έχει, Europa League θα έχει κανονικά. Να δούμε και λίγο μπαλίτσα, γιατί κατά τα ψέματα δεν μου πολύ άρεσαν οι αγώνες που βλέπα τώρα. Όντως. Δεν ήταν, κάτι έλειπε. Έλειπε ο κόσμος, βασικά. Δεν είναι μόνο ο κόσμος, δεν ξέρω, δηλαδή, ακόμα και ήμουν τόσο φανατικός Λίβερπουλ, μέχρι τη διακοπή έβλεπα όλους τους αγώνες φανατικά. Από τη στιγμή που πήραμε το πρωτάθλημα και μετά ξενέρωσα. Δεν τους έβλεπαμε τόσο ενδιαφέρον. Το κίνητρό τους δεν ήταν υψηλό, όντως. Και εγώ ως Λιβερπούλιαν επίσης, εντάξει, 30 χρόνια περιμέναμε και το πήραμε λίγο ξενέρωτα το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Το πήραμε όμως. Το πήραμε, ναι. Το θέλουμε του χρόνου. Έτσι ακριβώς. Του χρόνου θέλω το έπον. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω και κάτι. Ό,τι θέλετε. Ναι. Γιατί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο κόσμος παίζει με πιο πολύ πάθος στις ομάδες του από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στο στοίχημα υπάρχει ένας κανόνας που λέει δεν παίζω την ομάδα μου. Ναι. Βλέπω ότι οι πελάτες μας από τη Θεσσαλονίκη παίζουν πρώτα τις ομάδες τους. Λογικά συναισθηματικά δεν πρέπει να μπλέκεις το συνέστημα με το ποντάρι. Αυτό είναι καλό υπέρ των εταιριών όμως. Γιατί πάντα κερδίζουμε. Όχι, θέλει να πει κάτι άλλο ο κ. Λευκαρίτης. Είναι τόσο συνδεδεμένοι οι φιλαθλοί μας με τις ομάδες που ξεκινάνε ακόμη και το κουπόνι από την ομάδα. Δηλαδή, πού παίζει ο Ηρακλής με τον Απόλλωνα Λάρισσας? Άσος. 2-10, σου λες την ομάδα μου δεν την παίζω, αλλά θα την παίξω και θα κερδίσει. Είμαστε τόσο δεμένοι στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Με τις ομάδες. Και την ομάδα σου δεν την παίζει ποτέ κανονικά. Αυτό ξέρετε δεν είναι μόνο με το στοίχημα, είναι με όλα τα θέματα. Και στο ραδιόφωνο φαίνεται αυτό και αποτυπώνεται. Με τα αθλητικά ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη να είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι στην Αθήνα. Καλά, δεν το συζητώ με το εξωτερικό. Γενικότερα, ο Βόρειο-Ελλαδίτης είναι πιο δεμένος με οτιδήποτε δικό του, με οτιδήποτε τοπικό εδώ. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μας. Είναι μια πραγματικότητα. Απλά είδα πως απαξιώσανε φέτος την ομάδα της Μόνιο ΠΑΟΚ, που για μένα ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του Γενάρη δεν είχε διαφορά από τον Ολυμπιακό σχεδόν. Ναι, Μάρια, είναι η προσδοκία. Η προσδοκία είναι, Μάρια. Είναι τι περιμένεις. Λέμε τώρα η Λίβερπουλ. Αν η Λίβερπουλ έβγαινε τριτοτέταρτη συνέχεια και έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα λέγαμε πω μεγάλη επιτυχία. Αν πάρει το πρωτάθλημα και την επόμενη σεζόν βγει δεύτερη, κατευθείαν θεωρείται ότι είναι αποτυχημένο. Αυτό είναι ένα παραπάνω στη Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν με το πρωτάθλημα, με τον τάμπλο που πήρε ο ΠΑΟΚ, κατευθείαν νόμιζε ότι θα το παίρνει κάθε χρόνο. Δεν είναι έτσι. Και πρέπει να χτίσεις 3, 4, 5 χρόνια. Ακριβώς. Ο Άρης πρέπει αντίστοιχα να χτίσει να βγει στην Ευρώπη 4-5 χρόνια. Δεν γίνεται ξαφνικά με 1-2 χρόνια μετά από τη Β' Εθνική να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να χτίσεις κάθε χρόνο. Όπως είπες και εσύ, η εταιρεία θέλει να χτίσει, θέλει χρόνια συνεργασιών στα χορηγικά της ζητήματα και θέματα. Χρήσανθε, και φέτος μου χάλασε και τα σχέδια μου κορονοϊός για κάτι άλλο. Τι? Δεν έχω δει ποτέ ένα match ΠΑΟΚ Άρης ή Άρης ΠΑΟΚ. Είχα μιλήσει και μαζί σου για να πάω στο Άρης ΠΑΟΚ και τον Κόλκα για να πάω στο ΠΑΟΚ Άρης. Και δεν κατάφερα. Λόγω του κορονοϊού. Λόγω του κορονοϊού από τον αγώνα live. Τώρα, 12 Σεπτεμβρίου τώρα που θα παίξουμε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Θα έρθεις. Ναι, θα είναι χωρίς κόσμο πάλι. Αφού λένε ότι θα είναι 40-50%, μάλλον θα το περάσουν. Λένε αυτό. Θα δούμε. Μακάρι. Διαβάζω εγώ τον κορονοϊό, ανησυχώ. Έχουν ανέβει τα κρούσματα πάλι. Ναι, έχουν ανέβει.
δεν έχω ακούσει τόσα πολλά για την ατμόσφαιρα στα γήπεδα, στα αντίθετα μεταξύ σας, ναι, που θέλω να το δείτε λίγο μια φορά. Θα πάμε και οι τρεις μαζί, δεν ξέρω αν θα φύγουμε από το ένα ή από το άλλο γήπεδο. Αν είμαστε μαζί, εγώ με τον Κόλκα δηλαδή, δεν ξέρω αν θα φύγουμε. Όχι, εντάξει. θα γίνει, εγώ πιστεύω ότι μέχρι το χειμώνα κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Θα κάνουμε μικρότερη... με μικρότερη προσέλευση. Μπράβο, ναι, με 40-50% των γηπέδων. Ωραία. Να σου πω και κάτι που θα κάνουμε στα social media. Θα κάνουμε ένα προτεστάκι για τα social media. Ναι. Σε ποιο γήπεδο έχει τα πιο καλά βρώμικα. Καλό. Καλό. Για την ώρα πάντως είδα Ιντερβέτεν, δίνατε φανέλα Βόλσμπουργκ και τα λοιπά. Τώρα αν αρχίσετε και μοιράζετε και βρώμικα δηλαδή. Νομίζω η Τούμπα νομίζω θα κερδίσει σε αυτό. Στα βρώμικα, ε. Η Τούμπα, ναι, θα κερδίσει. Γιατί έχει και ωραίες κατίνες. Έχει πολλές, καταρχήν έχει περισσότερες. Λουκάνικα ή σουβλάκια. Από όλα. Και πανσέτες. Από όλα, μόνο μην είναι αυτός που ήταν έξω από το Παοκάρι την άλλη φορά και φάγε τη Μολότοφ. Έτυχε αυτό. Μάρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σα μεσημέρι και είμαστε Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Μάριο Λευκαρίτη, ο οποίος αν τον γνωρίσετε από κοντά έχει και πολύ χαβαλέ ως άνθρωπος, αλλά είναι και ο country manager, έτσι λέγεται Κώστα, της Ιντερβέτεν στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια, με τεράστια εμπειρία, και αν η Καΐρα κλείσει καμιά χορηγία, νομίζω ότι θα πρέπει να μου δώσει ένα 10%. Εύκολα, εύκολα. Ένα 10%. Εύκολα. Λοιπόν, από 10 πολλά, φίλε. Δε. Πολλά είναι τα 10. Εντάξει, εντάξει. Σε δώσουμε ένα διαρκείας, καλό, με τον Πολυθρόνα. Να άρχισε να βλέπεις την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την πόλη. Γιατί τι σιγά. Σωστά, είναι φίλοι μου. Που θα εκπροσωπήσει την πόλη στην Ευρώπη. Σωστό. Με βία επιπαροχές και τα λοιπά. Έτσι κι αλλιώς, μήπως θα έρχεστε εσείς να. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, μαζί μας, κυρίες και κύριοι. For All Stores. Επιλέγεις προϊόντα με τη σύμβαση 7 Years For All και παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων των καταστημάτων For All. Συμμετέχεις με οποιαδήποτε αγορά παγότου, επώνυμα προϊόντα Energy Drink, Energy Coffee ή αυτό που παίρνω εγώ και ο Κώστας, Baroness Arabica 100%. Το καλύτερο ρόφημα σπόρος. Βάζω και μια ζαχαρίνη εγώ. Φοβερός, και είμαι super και... Ελπίζω ότι στο τέλος του Αυγούστου θα τσαλακώσω κυριολεκτικά το λαχνό που θα έχει και θα πάρω το αυτοκινητάκι, το Peugeot 208, να έχουμε και ένα δεύτερο αυτοκινητάκι για τις μετακινήσεις μας. Ο Κώστας θα πάρει ένα από τα 7 σκούτερ για να μετακινείται εύκολα, πηγαίνει στο Βανόφιο γρήγορα, να μην έχει κίνηση. 7 ποδήλατα Peugeot, 7 κινητά Apple iPhone, 7 PlayStation 4, 7 Nikon DSLR, 7 GoPro Hero 7 και 7 τρίμερα στο πήλιο. Από τα For All Stores στο τέλος του Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση και 50 από εσάς θα πάρουν τα 50 μεγάλα δώρα από τα For All. Θα πάμε τώρα στο break. Και θα γυρίσουμε για ρεπορτάζ. Και θα γυρίσουμε για να τελειώσουμε. Για ρεπορτάζ, Άρη, να μας πεις λίγο. Ναι, θα έχουμε ένα τέτοιο. Να πούμε λίγο Ηρακλή, να πούμε μπάσκετ. Θα προλάβουμε, πιστεύω, σε προλάβουμε. Θα έχουμε ένα δεκαλεπτάκι, ναι. Ναι, θα προλάβουμε, οπότε μείνετε συντονισμένοι και στείλτε και μηνύματα για τα γυαλιά ηλίου. FM και όνομα τεπώνυμου γυαλιά, αποστολή στο 54222. Συνεχίζουμε. Σβήστο αυτό το χαλί. Είναι, είναι του κορονοϊού, Κώστα. Σβήστο χαλί αυτό. Τι είναι δηλαδή? Είναι κινέσικο. Ο παγκολίνος δηλαδή. Ο παγκολίνος, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο. Ο Χρήστος θα μας πει εντάχει τι γίνεται με τον Άρη. Αυτό που γίνεται με τον Άρη Κώστα είναι φοβερό. Ναι, όντως. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή να λυθεί και τυπικά το μπαν. Πρέπει να έρθει και χαρτί από τη FIFA. Δεν γίνεται. Εντάξει, καλά τα λέμε εμείς. Αλλά πρέπει να έρθει και χαρτί από τη FIFA που να λέει κάνετε μεταγραφές κανονικά στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πριν πάνε διακοπές, γιατί είναι και Αύγουστος αυτή. Είναι ικανοί να φύγουν διακοπές. Όπως κάνανε το εκπληκτικό στις 4 Ιουλίου που είπανε είναι ημέρα αργίας. Για τα γραφεία της ΕΠΟ, επειδή πήραμε τον Euro. Δεν γίνονται. Δεν υπάρχει δεν πραγματικά. Γίνονται. Το οποίο ήταν Δευτέρα. Κατάλαβες. Δεν γίνονται αυτά. Για να φύγουν τριήμερο τα παιδιά. Λοιπόν, μόλις τελειώσει το θέμα και τυπικά, γιατί ουσιαστικά έχει τελειώσει, γιατί πληρώσανε και τα λοιπά, αλλά είναι και το θέμα του Ντουρμισάη, έτσι. Του Μπάνενε. Για εκείνο περιμένει ο Άρης να επιβεβαιώσει η FIFA ότι ισχύει η αναστολή. Μάλιστα. Μέχρι να εκδικαστεί από την. Για να μπορείς από τώρα να κάνεις τις κινήσεις σου και τα λοιπά. Μάλιστα. Τότε ο Άρης θα κάνει 5 με 6 ανακοινώσεις μαζεμένες, Κώστα, μεταγραφών. Λίγο πολύ ήδη ξέρουμε ότι ο Ματέο Γκαρσία είναι πρωτοπυλών. Ο Σάκητς είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψει.
Κουέστα και Ματίγια είναι δύο ποδοσφαιριστές που τους θέλει η ομάδα να τους διατηρήσει και περιμένουν και αυτοί να λυθεί το μπαν για να υπογράψουν. Ναι. Υπάρχει stand-by ο Σαντίκο, ο center form, αυτόν δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι κοντά οι δύο πλευρές. Και υπάρχει stopper πρώτων πυλών, όχι αυτός που γράψαν Ντομίγκης Ροντρίγκες, δεν ξέρω εγώ, δεν είναι ο συγκεκριμένος. Ναι. Φυσικά δεν υπάρχει Μπαλοτέλη. Γιατί να μην υπάρχει, φίλε? Γιατί έχει 6 εκατομμύρια. Φέρετε ένα μεγάλο παίκτημα. Έχει 6 εκατομμύρια κόστα συμβόλαιο. 6 εκατομμύρια. Ας τον φέρει ο ΠΑΟΚ τον Μπαλοτέλη. Ψάχνει σε δερφόρτε, ψάχνει. Ας πάει να τον πάρει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τον Μπαλοτέλη. Που έχει και άπλα. Και παράλληλα θα τρέξουν και άλλα ζητήματα στην καθημερινότητα της ομάδας. Ήδη από σήμερα υπάρχει ανακαίνιση σε μπουτίκ και γραφεία. Τα γκρεμίσαν όλα. Υπάρχει φωτορεπορτάζ στο Λαμπαουτάρ. Φτιάχνουμε καινούργια κόστα. Μπράβο. Για να είναι πιο άνετα τα παιδιά μας. Και σιγά σιγά είμαστε σε αυτό το διάστημα που προετοιμάζεται για την προετοιμασία η ομάδα. 10 Αυγούστου. Προετοιμάζεται για την προετοιμασία. Ναι, μπράβο, Χρυσάνθε. Προετοιμάζεται για την προετοιμασία. Ωραία. Προετοιμασία πρέπει να υπάρξει για την προετοιμασία. Ετοιμάζεται για την προετοιμασία. Προετοιμάζεται για την προετοιμασία. Προετοιμάζεται για την προετοιμασία. Ναι, okay. Έτσι. Προετοιμάζεται για την προετοιμασία. Προετοιμάζεται για το διάστημα, ναι, που θα ανέβει στο βουνό. Εντάξει. Πού θα πάει? Στα 3-5 πηγάδια. Πάνω. Ωραία. Πήγαν, ήταν τα γήπεδα ο Ένικ με τον Χαριστέα την προηγούμενη εβδομάδα. Σε καλή κατάσταση είναι. Σε ένα ωραίο ξενοδοχείο. Είχαν πάει και πέρσι για. Και όχι πέρσι. Ναι, και πέρσι. Ή πρόπερσι. Πρόπερσι. Ναι. Όχι πέρσι, ρε, με τον Ερέρα. Πρόπερσι με τον Ερέρα. Για ένα διάστημα. Ναι, ναι. Είναι και πολλά τα χρόνια Κώστα. Πρόπερσι με τον Ερέρα είχαν πάει για καμιά δεκαριά μέρες. Εκεί στο Mountain Resort. Και θα πάνε και φέτος. Για 2 εβδομάδες θα είναι εκεί Νίκος Παπαδόπουλος, πληρώνει διακοπές ο Λίμπερο, να πάει το παιδί 13 με 27, θα μας μεταφέρει να τα πάει, πάντα όλα, βέβαια, θα πάει, θα τον βγάζεις, βέβαια, να τα λέτε. Λοιπόν, και αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα αυτή τη στιγμή και χορηγικά ψάχνετε για διάφορα ζητήματα και υπάρχουν από εκεί και έπειτα στα σκαριά, υπάρχει το πλάνο της συνέντευξης Καρυπίδη. Λογικά την επόμενη εβδομάδα θα έρθει για να μιλήσει για όλα και να πει και σε σχέση με τα μπαν και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Ναι. Ωραία. Αυτά. Πολύ ωραία. Για μπάσκετ θα μας πεις τίποτα, Άρη? Ναι, για μπάσκετ του Άρη. Αύριο θα υπάρχει συνέντευξη τύπου του Λευτέρη Αρβανίτη. Αύριο? Λογικά. Τι ώρα? Τι? 12. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, νομίζω μία. Εκείνη την ώρα με βολεύει. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει οριστεί. Ναι. Να ρωτήσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνία του Ερασιτέχνη Άρη. Σωστό. Δεν έχει τελειώσει το ζήτημα. Απλά λογικά θα γίνει αύριο η συνέντευξη τύπου, εκτός απρόπτου. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι θα την ανακοινώσει ο Ερασιτέχνη σήμερα. Αυτό είναι το πλάνο για αύριο το μεσημέρι. Τώρα τι ώρα ακριβώς. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Εκεί γύρω 12, μία συνήθως εκείνη, ναι, την ώρα γίνονται οι συνεντεύξεις. Οπότε θα περιμένουμε με ενδιαφέρον. Φαντάζομαι και τον Μπάση θα μιλήσει περισσότερο. Αλλά και γενικότερα για τον Ερασιτέχνη, ο οποίος έχει βρει ένα έσοδο από τη μέρα που ανέλαβε ο Χρήστος ο Βλάχος, τον φιλοξενήσαμε εδώ και στο στούντιο, το κομμάτι της επικοινωνίας με τον κόσμο. Έχει εγγράψει και έχει ανανεώσει 2.000 μέλη, Κώστα. Κάτι που σημαίνει, αν το βάλεις με 25 και 50, ένα έσοδο για τον Ερασιτέχνη που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, yeah, αν όλες οι ομάδες κατάφερναν στον Ερασιτέχνη και είχαν ενεργά, τακτοποιημένα οικονομικά 2.000 μέλη κάθε χρόνο, θα λύνανε πολλά από τα ζητήματά τους, της καθημερινότητάς τους. Ο Άρης, που πάντα, αν θυμάστε, τα προηγούμενα χρόνια είχε ζητήματα με το να πληρώσει το φυσικό αέριο, την πισίνα των παιδιών και όλα τα υπόλοιπα. Yeah, 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 yeah. Με αυτά τα έσοδα έχει καλύψει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των εξόδων. Και πραγματικά, το είπε και εδώ ο φίλος μου Χρήστος Βλάχος, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός στον Ερασιτέχνη Άρη. Με τα 50, 60 και 70 χιλιάρικα που έφερε τη χρονιά που μας πέρασε. Αυτό λοιπόν το έσοδο σε συνεργασία και με την κάρτα φιλάθλου, το δεκαρικάκι δηλαδή, που πρέπει να δώσει. Στη συνέλευση για τον μπάσκετ όμως 100 άτομα πήγανε. Να τα λέμε όλα. Είναι. Εντάξει. Καλά, τι να πάνε. 2.000. Τα τακτοποιημένα ήταν 2.000 όμως, Κώστα. Πρέπει να πάνε 1.000. Πώς?
χίλιοι έστω. Καλά, το έπρεπε να πάνε και η συμμετοχή του κόσμου έχει κουραστεί ο κόσμος. Και αυτό, το βλέπεις στην καθημερινότητα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάει από πόρτα σε πόρτα ο Χρήστος και παίρνει και λεφτά. Ο κόσμος έχει κουραστεί να πηγαίνει στις συνελεύσεις των σωματείων, αλλά να γράφει στο Facebook εξυπνάδες δεν είναι κουρασμένος. Ναι, γιατί τις εξυπνάδες στο Facebook κάθεται σταυροπόδι όπως κάθομαι εγώ τώρα. Και εγώ. Παίρνει το κινητό στο χέρι και το γράφει. Δεν σηκώνεται να πάνε ψάξει για παρκάρισμα. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι η συμμετοχή στα δρόμενα μιας ομάδας. Συγγνώμη. Η εύκολη συμμετοχή είναι αυτή και να ξέρεις ότι αυτοί που γράφουν στα Facebook οι περισσότεροι δεν είναι μέλη τακτοποιημένα. Και δεν διαρκείας. Έχουν διαρκείας. Έτσι. Δεν πηγαίνουν στο γήπεδο. Ναι, και έχω παρατηρήσει οι πιο ενεργοί σε κάποιες περιπτώσεις φίλοι είναι κάποιοι που είναι. Έχω ένα φίλο. Αρκετοί, εντάξει, όχι όλοι. Μην το μεταγενικεύουμε, αλλά αρκετοί. Ναι, αρκετοί. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, βλέπουν δύο μάτς το χρόνο. Σαν το φίλο μου τον Κρίστοφερ, το φίλο μου τον Κοσμά. Και, ναι, και παίρνουν διαρκεία. Ναι, ναι, ναι. Και παίρνουν. Και υπάρχουν και κάποιοι. Και τα χαρίζουν. Οι οποίοι τα παίρνουν και χαρίζουν και σε άλλους. Ναι, ναι. Έτσι, για να λέμε όντως τα πάντα. Λοιπόν, μια που είπες διαρκεία, η ΠΑΕ Άρης υπενθυμίζει τον κόσμο της ότι αύριο Τετάρτη στις 2 αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκεία για την αγωνιστική περίοδο 2021. Από ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον πάνω όροφο. Στον πάνω όροφο. Τη Άρης FC Boutique. Α, δίπλα. Η διάθεσή τους θα γίνεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 ως τις 6 και Σάββατο 10 με 2. Παιδιά, ορίστε. Είπαμε μπράβο στον Καρυπίδη που δώσε 1 εκατομμύριο για παλιά χρέη από την τσέπη του. Ναι, ναι. Ορίστε. Πάτε τώρα να στηρίξετε. Και εσείς την ομάδα. Θα πάνε, εντάξει. Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι θα πάνε. Λοιπόν, αυτά. Για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή τα είπαμε όλα. Για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ωραία. Πάει το θέμα της Τρίγλιας. Για να δούμε τι θα γίνει. Ούτε και το θέμα της Καμήλας προχωράει. Ποιας Καμήλας. Δεν το πολυφέρουμε. Γιατί ρε φίλε, αυτό ήταν ωραίο. Επίσης να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή η απόκτηση του Μιχάλη Τσαϊρέλη. Του Ηρακλή. Του Ηρακλή. Αφού μόνο ο Ηρακλής είπαμε. Έτσι, μόνο ο Ηρακλής κάνει μεταγραφές. Είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Μιλάμε για διεθνή παίκτη, έτσι. Και από ό,τι θυμάμαι και διάβασα τώρα και κάπου για να είμαι ειλικρινής, να μην το παίζω ξερόλας, είναι ο 8ος παίκτης που φοράει τις φανέλες και των τριών ομάδων. Μπράβο, Κώστα. Λοιπόν. 4 Κώστα ομάδων. Για να σε βοηθήσω στο βιογραφικό που θα γράψει από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το έγραψα ήδη. Ξεκίνησε. Έβαλες Απόλλωνα Καλαμαριάς, το όχι. Το έγραψα ήδη. Έβαλες 4 ομάδες. Λοιπόν, είναι μια, πολύ σημαντική είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Ναι. Γιατί είναι πολύ έμπειρος ο Μιχάλης. Διεθνής. Έχει παίξει σε ψηλό επίπεδο. Έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Προμηθέα, στον Ήφαιστο Λίμνου. Και που δεν έχει παίξει και έξω και μέσα και αλλιώς και αλλιώτικα και πεσαλιμανιώτικα. Και το φίλο. Ναι. Εάν μείνει και ο Καβαδάς. Ναι, Κώστα. Και παρθεί και ένας ακόμη Αμερικάνος που θα παρθεί στο 3. Ναι, Κώστα. Τότε Χρήσανθε. Πάμε για τετράδα. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Ωραία. Λοιπόν, να δω πώς θα τους πληρώσει όλους αυτούς ο Δρακόπουλος. Με κοροδοϊό. Λοιπόν, σιγά φίλε, 01, μην ασχοληθούμε με τον Νικολακόπουλο, ρε φίλε. Και τι γράφει ο Νικολακόπουλος. Τι γράφει ο Νικολακόπουλος. Απαντάει και τον Ολυμπιακό γράφει. Δεν μας νοιάζει για τον Ολυμπιακό. Αυτή στην Αθήνα λένε ποτέ τι γράφει ο Κούσης και ο Τσαλτίδης. Εντάξει, ο Μπαλτάκος που είπε για την υπόθεση είπε ότι έχει κλείσει οριστικά κτλ. Εντάξει, τα νομικά του πάω, λέει ο Μπαλτάκος. Οι άλλοι λένε τα δικά τους. Άσε τώρα. 9 Οκτωβρίου που θα βγει εφέσον και θα δικάσει, θα τα ασχοληθούμε τότε εκεί. Θα τον βγάλουμε τον κύριο Μπαλτάκο. Άλλωστε για νομικά, όπως ξέρεις, τα ξέρουμε καλύτερα από όλους εμείς. Έχουμε εντρυφήσει. Χρήσανθε λέει, κανόνισε, μη τυχόν και δεν έχει ζούγκλα του χρόνου. Ο δημοσιογράφος κάνει το Βακαλόπουλο, κανόνισε. Κάτι τέτοια πετάει ο Ζαγόρας. Α, για το πρόγραμμα. Κάτι περίεργα πετάει. Το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να πάω να πάρω μια πίτσα τώρα από το Mr. Gold. Πιο πολύ από όλους του αρέσει του δημοσιογράφου η βραδινή εκπομπή, νομίζω, άρα. Μήπως θέλει να παντρευτεί τίποτα, ξέρω εγώ. Ας παντρευτεί, γιατί. Και εμείς παντρεμένοι είμαστε και γυρνούσαμε 4 ώρα σπίτι. Δεν παντρεύεται ο κύριος δημοσιογράφος, φίλε. Δημοσιογράφος. Έχει παντρευτεί το Λίμπερο. Κανονικότατα. Δημοσιογράφος. Λοιπόν, την κλήρωση. 62-85-86 Mr. Gold για να πάρετε πίτσα, μακαρόνια, σουφλέ, ριζότο, παστίτσιο, μουσακά, τα πάντα όλα. Τώρα παραγγέλλετε, τώρα που είναι μεσημέρι. Τώρα που είναι ζεστά, ζεστά. Μαγειρευτά πολύ ωραία. Μέχρι το 7. Νούμερο 1. Το 2. Η φίλη μου, η Θεοδώρα Κώστα. Ή μπορούσα να πω Κώστα Θεοδώρα. Ναι. Αλλά θα γυρνούσε στο Κώστα, γι' αυτό είπα η Θεοδώρα Κώστα. Κώστα, η Θεοδώρα. Κώστα Θεοδώρα. Κερδίζει το γυαλάκι, απλά θα περιμένει την άλλη εβδομάδα, Θεοδώρα μου, για να σε πάρει Μαριλή. Έτσι, γιατί αυτή τη βδομάδα διέβεται. Την άλλη βδομάδα θα σταλούν ναι. Στην Opticon Express οι νικητές. Οπότε την άλλη βδομάδα θα τσαλακώσει το γυαλάκι ή θα το στείλει. Μπορεί να το στείλει η Έλενα. Θα δω. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, Κώστα. Για να πω. Αυτά, παιδιά. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12, η Τρόικα θα είναι εδώ. Ευχαριστούμε όλους σας για την ακρόαση. Να είστε καλά. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Κωστής Τσατσαρός έρχεται αμέσως τώρα στους δέχτες.
σας. Γεια σας. Γεια σας.